Εντάξει, το είπαμε, το ξανάπαμε, το συζητήσαμε, το ξανασυζητήσαμε. Αλλά σήμερα ήρθε η ώρα να το κάνουμε και επίσημα. Δηλαδή. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Τον έχουμε αποχαιρετήσει. Όχι! Τον έχουμε αποχαιρετήσει εδώ και δύο χρόνια. Εσύ τα λες αυτά. Πώς εγώ τα λέω αυτά. Εσύ τα λες αυτά. Γιατί έχει παίξει μπάλα εδώ και δύο χρόνια. Εσύ τα λες αυτά. Καλά, εντάξει. Να τον αποχαιρετήσω. Εσύ τα λες αυτά. Το παιδί είναι βίος και πολιτεία. Αποφάσισε να τα παρατήσει. Γεμάτος. Όχι μπάλα. Ενδεχομένως. Γεμάτος άλλα πράγματα. Πήρε Champions League. Πήρε Super Cup. Πήρε δύο πρωταθλήματα. Ισπανίας δεν πήρε. Ε? Πήρε δύο Premier League. Πήρε. Πόσα Champions League πήρε. Ένα. Με ποιον. Γιατί δεν πήρε με τη Real. Δεν έπαιζε, δεν πήρε με τη Real. Ναι, φυσικά και πήρε. Αυτό λέω. Δεν πήρε με την Chelsea. Δεν πήρε. Europa πήρε με την Chelsea. Είσαι σίγουρος. Πήρε δύο Europa με την Chelsea. Πήρε δύο Europa. Δεν πήρε και το Champions League. Δεν ήταν στην ομάδα που πήρε το Champions League. Ήτανε. Νομίζω δεν ήταν. Με τη Real πήρε το Champions League. Πέρυσι. Αυτό είναι το Champions League. Και με την Chelsea πήρε δύο Europa. Δεν πήρε, η Chelsea πήρε τη Champions League επί των ημερών του. Εκείνος δεν ήταν εκεί. Πήρε τη Champions League. Μπούς ήταν με τον Τροκμπά. Μπούς ήταν δανεικός. Δανεικός. Τέλος πάντων, μπορεί να καλά εγώ. Αν θέλεις να του γεμίσουμε την τροπεοθήκη. Βεβαίως και θέλω να την γεμίσουμε την τροπεοθήκη. Ασφαλώς και θέλω να γεμίσουμε την τροπεοθήκη. Γιατί το εντέν του Αζά. Εννοείται. Να το κάνουμε. Εννοείται. Κάτσε, ήταν στην Τζέλση από το 12. Η Τζέλση πότε πήρε το Champions League. Πού να θυμάμαι τώρα από ξανά. Νωρίτερα το πήρε. Νωρίτερα το πήρε. Ήταν okay. Στην Τζέλση, ήταν στην Τζέλση από το 12. Okay. Η Τζέλση πήρε το. Η Τζέλση πήρε το. Κάτσε, θα το βρω. Λοιπόν, η Τζέλση πήρε το. Έλα, μισού. Το πήρε το 12. Αλλά το πήρε λοιπόν πριν πάει. Μάλιστα. Το πήρε ακριβώς πριν πάει. Κάτσε, κανιάρη. Μ' καταλαβες. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι το τσουλού του με την. Μάλιστα. Με την Τζέλση. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε. Τέλος πάντων, πήρε τσουλού εμπάσχετος ο άνθρωπος. Ναι. Μπορεί να μην έπαιξε, μπορεί να έπαιξε 5 λεπτά, 10 λεπτά. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι ο Εντένο Αζάρο, ο οποίος κόστησε 115. Τόσο ήταν, ναι. 115, ναι. 115 εκατομμύρια. Κόστησε 35 στην Τζέλση. Και μετά η Τζέλση αυγάτισε τα λεφτά της. 115 και είχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι είχε 2-3-4 μπροστά και λες να δώσω. Ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Δηλαδή, money well spent. Βεβαίως. 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 Λοιπόν, αυτά τα ωραία 115 και όχι μόνο, δεν είναι τα 115 που έδωσε η Τσέλσι για να τον ή η Ρεάλ για να τον αποκτήσει. Είναι και πόσα πήρε ο ίδιος. Είναι πόσα πήρε ο ίδιος. Σύμφωνα με τις καταγραφές, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, 4 χρονάκια στη Ρεάλ, μόνο τα μισθά του, ξαναλέω έτσι, είναι 93,2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Υπήρχαν και μπόνους τα οποία οι Ισπανοί λένε ότι φτάναν στο ύψος των 36 εκατομμυρίων mm-hmm. ευρώ. Αν ρωτάς και λίγα είναι. Ναι. Οπότε, και τους χάρισε και ένα χρόνο, έτσι. Ναι. Αυτά δεν τα λέμε. Λοιπόν. Τι τους χάρισε ένα χρόνο. Τελείωσε συμβόλαιό του φέτος. Ε? Τελείωσε συμβόλαιό του φέτος. Μα δεν είχε άλλο ένα. Όχι. Μα τελείωσε, ναι. Δεν χάρισε, ούτε τον πυρετό του δεν χάρισε, όχι λέει χρόνο. Ούτε τον πυρετό του δεν χάρισε. Ναι. 130. Ναι. 130. Λίγα είναι. Δηλαδή λίγα είναι. 130 εκατομμύρια, προσέξτε, πήρε μόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Δηλαδή, αν έχετε το Θεό σας ότι 130 πήρε μόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Για όσα, ξέρω εγώ. Για όσα. Μου έχεις χαρίσει. Ναι, δηλαδή αν κάτσουμε και κάνουμε τον υπολογισμό εδώ πέρα, και θεωρητικά τα παιχνίδια του στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι 76. Το θέμα δεν είναι 76, είναι 76 συμμετοχές. Ναι. Στα 4 χρόνια. Ναι. Πόσα λεπτά είναι, δεν είναι. Σε κάθε συμμετοχή. Δεν είναι γεμάτα. Ακριβώς. Και 7 φανταστικά γκολ κόστα, έτσι. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά. Γιατί κάποιος θα λέει, γιατί δεν λέτε όμως τη σκόρα κιόλας. Γιατί δεν λέτε για την άβρα του mm-hmm. ενδεχομένως. Το πιο στενάχωρο για τη Ρεάλ είναι ότι ο Αζάρ αποκτήθηκε ως αντικαταστάτης του Κριστιανού Ρονάλντου.
Δηλαδή, όταν έφυγε ο Κριστιάνο, είπα να δώσουμε λεφτά να πάρουμε έναν παίχτη, ο οποίος να μπορεί να είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας, ερχόμενος από πολύ καλές χρονιές με την Τζέτ, σε πολύ καλή ηλικία. Θα πάρουμε ένα παιχταρά, ώστε να μην κρινιάζει και ο κόσμος που έφυγε, να φέραμε τον Αζάρ, και ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα στο γήπεδο. Δηλαδή, οι προθέσεις ήταν πολύ αγνές. Και αν με ρωτάς κανένα σε μένα, κρίνουμε τώρα και το αποτέλεσμα του αυτά τα χρόνια μετά. Ως κίνηση, η Ρεάλ ψάχνοντας να βρει έναν σπουδαίο παίχτη, ας πούμε, για να μπορέσει να είναι ο άνθρωπος που θα την σπρώξει, ο άνθρωπος μεσοπιθετικά που θα την οθήσει, ας πούμε, στη δόξα, δεν ήταν λάθος κίνηση. Πήρα ένα σπουδαίο παίχτη. Και στα 28 του. Αυτό σου λέω. Πήρα ένα σπουδαίο παίχτη. Στα 28 του. Σε πολύ σπουδαία ηλικία. Αλλά, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά, ξέρω εγώ, ατυχήσαμε. Αλλά... Εντάξει, δεν του κάτσε, ρε παιδί μου. Δεν του κάτσε για πολλούς λόγους. Δεν του κάτσε η πόλη, δεν του κάτσε η ομάδα, δεν του κάτσε τίποτα. Είχε τραυματισμούς, δεν κούμπωσε με το σύστημα, δεν μπήκε στον ψυχισμό της Ρεάλ. Δεν ξέρω τι του φτιάξε. Και πολλούς τραυματισμούς, βέβαια, απάνω τους και συνεχόμενους. Δεν ξέρω με τι είχαν να κάνουν αυτοί, γιατί. Τραυματισμούς πολλούς συνεχόμενους δεν είχε ποτέ στην καριέρα του. Είχε μόνο στη Ρεάλ. Δεν προπονήθηκε όσο έπρεπε. Δεν ξέρω τι να πω. Ένας παίκτης που δεν έχει μέχρι τα 28 του σοβαρούς τραυματισμούς και μετά τα επόμενα 4 χρόνια έχει συνέχεια τραυματισμούς, κάτι γίνεται. Κάτι δεν έκανε και ο ίδιος. Θα στο πω συγκεκριμένα. Γιατί καλό είναι να τα μετράμε. Ναι. Λοιπόν, είναι λίγο αργά. Ξεκίνα και προσπέραμε από το 19 που πήγε στη Ρεάλ. Ναι. Χωρίς να λέμε τώρα αναλυτικά. Ναι. Πώς λέτε, μέρες που ήταν εκτός από οτιδήποτε, μόνο και μόνο λόγω τραυματισμών. Ναι. Δεν μετάμε πόσο καιρό μετά έκανε προπονήσεις για να μπορέσει να παίξει. Δηλαδή. Πόσο ήταν off, ήταν εκτός προπονητικού κέντρου, δηλαδή, να το πούμε. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 176, 186, 213, 240, 253, 283, 320, 320, 370, 315, 329, 340, 390, 397, 510. Mm-hmm. 510, δηλαδή 1,5 χρόνος, από τους 4 ήταν που δεν υπήρχε. Δεν ήταν διαθέσιμο. Δεν έκανε καν προπόνηση. Ναι. Και αυτά είναι μέχρι το Φεβρουάριο καταγραφή. Δεν ξέρουμε αν είχε τίποτα άλλα, τίποτα άλλα τελευταία. Αυτό ας πει ό,τι είναι να πει για τον καθένα. Και το πόσα παιχνίδια, έχασε και το σε τι κατάσταση βρισκόταν. Θα μου πεις, η Ρεάλ τι έκανε. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Όπως λέει και κάποιος, χλεβάστε ένα ποδοσφαιριστή που είναι στο top 10 των Ευρωπαίων όλων των εποχών. Δεν είναι. Δεν είναι στο top 10. Και εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να χλεβάσουμε ποιον θέλουμε. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, θα πάρουμε και την άδεια που θα χλεβάσουμε. Ρε τι πλάκα έχετε. Να μας συγχωρείτε κιόλας. Δηλαδή, ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Δεν είναι θέμα. Τι πλάκα έχετε στο top 10 των top 10 των Ευρωπαίων. Δεν ξέρω αν είναι καν στο top 10 των Βέλγων ποδοσφαιριστών τώρα που τα λέμε. Νομίζω θα δάκρυζω Αζάραν αν άκουγε τέτοιο πράγμα. Άντε να πει στο top 10 των Βέλγων ότι μπορεί να είναι. Ναι, στο top 10 των Βέλγων. Θα είναι, λέω. Εντάξει, θα είναι. Ναι. Στο top 10 των Βέλγων θα είναι, λογικά. Μέχρι εκεί. Αλλά των Ευρωπαίων. Στον Ευρωπαίο. Μπορεί να είναι στο top 10 των Βέλγων και Λουξεμβούργιων μαζί. Ναι. Από τις κάτω χώρες. Όχι Ολλανδών, βεβαίως. Αλλά στο top 10 Βέλγων και Λουξεμβούργιων, λέω εγώ ότι μπορεί και να είναι μέσα. Μέχρι εκεί. Ναι, αν βάλουμε και τους Λουξεμβούργους. Αν βάλουμε και την Ανδώρα, το Κιβραλτάρ μέσα, τον Άγιο Μαρίνο, τη Μάλτα. Οπωσδήποτε. Στο top 10 αυτών των χωρών. Σίγουρα. Αυθαίρετα τις βάζουμε αυτές τις χώρες. Όχι, να τις βάλουμε. Να βάλουμε και άλλα, άμα θες και άλλα. Να βάλουμε και τη Σαρδινία μέσα. Και τη Σαρδινία. Να βάλουμε και την Τενερίφη. Άντε, να αρχίσουμε να βάζουμε και. Ναι, γιατί ρε Σιτάκι. Προσπαθούμε να βάλουμε μερικά μικρά μέρη, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Ναι. Να βάλουμε τέτοια μικρούτσικα. Εκεί να μέσα βάλουμε και το Βατικανό. Βεβαίως, να βάλουμε και το Βατικανό. Και το Βατικανό. Βεβαίως. Βεβαίως. Μέσα. Μέσα και το top Βατικανό. 10. Ωραία. Τι άλλο θέλετε. Δεν βγαίνω μάνα μου παραπάνω. Ναι. Είναι στο top 10 όλο αυτό του συνομοσπονδίας αυθαίρετων κρατών. Φτιάξαμε εμείς αυτό. Το καμία σχέση μεταξύ τους, γεωγραφικά, τίποτα. Φτιάξαμε εμείς. Σωστό. Τέλος πάντων, ο Αζάρ, τον τελευταίο καλό Αζάρ, τώρα για να τα πούμε, εντάξει. Ο Αζάρ στα καλά του προφανώς ήταν ένας εξαιρετικός παίκτης. Δεν το συζητάμε, σου λέω. Η κίνηση Ρεάλ ήταν πολύ ορθή σαν σκέψη να πάρει τον Αζάρ. Θέλω να πω, ο Αζάρ της Τσέλσι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. MVP κιόλας μια χρονιά, νομίζω, στο πρωτάθλημα. Ναι. Κορυφαίος της ομάδας του τις περισσότερες σεζόν που ήταν εκεί. Έτσι, δεν είναι πράγματα για να τα συζητάμε αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα,
Από εκεί και πέρα η πτώση του ήταν πραγματικά εκοφαντική. Παρότι γούσταρε, παρότι έλεγε ότι πρέπει να το ζητάνε το ειδωλό μου, ότι εγώ ήθελα πάντα να παίξω στη Ρεάλ. Και είναι μάλιστα τρομερό, γιατί πέρα από τους τραυματισμούς, ο Αζάρ είχε, ξέρουμε τώρα που το λέμε, είχε θέμα με τα κιλά. Όταν έφτασε στη Ρεάλ, ήταν 8 κιλά βαρύτερος και ξεκίνησε από το και έλεγε ναι, εντάξει, ότι εγώ παίρνω κάποια κιλά, αλλά εντάξει, τα χάνω και πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος δηλαδή. Ναι. Νομίζω ότι τέλος πάντων είχαμε άλλα θέματα. Μετά άρχισαμε τα άλλα θέματα με τους αστραγάλους, με τα χειρουργία, με τα, όλα τα υπόλοιπα τέλος πάντων. Κοίτα, ειδικός δεν είμαι, αλλά φαντάζομαι και τα κιλά για έναν ποδοσφαιριστή παίζουν ρόλο. Στους συνδέσμους, στις αρθρώσεις, στα γόνατα, σε αυτά παίζουν ρόλο. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι με παραπανήσια κιλά. Ναι. Και το στοιχείο του παιχνιδιού του είναι αλλαγές κατεύθυνσης, ο οποίος τρώει πολλά τάκλιν, ο οποίος δέχεται πολλά μαρκαρίσματα, δεν μπορεί εύκολα το σώμα να ανταποκριθεί, φαντάζομαι εγώ. Ναι. Και δεν είναι μυϊκός όγκος, δεν είναι, ξέρεις, ένας άνθρωπος που δείχνει με παραπάνω κιλά, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν τον Ντόνσιτς, ας πούμε, ο οποίος δείχνει ότι είναι μπαμπάτσικος, αλλά είναι μυϊκός όγκος του. Και άλλο άθλημα βεβαίως και άλλες απαιτήσεις. Εν τω μεταξύ ήταν και περίεργο για τους γιατρούς. Είχε σκεμπέ δηλαδή. Πώς το πω, όταν πήγε σκεμπέ. Φοράγε την άσπρη που η άσπρη δεν κόβει. Θέλω να πω, η άσπρη δεν κολακεύει σε ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά. Ήταν σκεμπέ. Και όταν έβαλε την άσπρη, πέταγε κιλιά μπροστά. Κάτσε, αδερφέ. Ένα λεπτό. Ξεκάθαρα. Εν τω μεταξύ λέγανε οι γιατροί από τότε που πρωτοπήγε στη Ρεάλ και έβγαλε τους πρώτους τραυματισμούς ότι με τον Αζάρ συνέβαινε το εξής περίεργο. Έλεγαν ότι, κοιτάξτε, ενώ οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, λέει, ο συχνότερος τραυματισμός ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με την κίνηση που κάνει, είναι στα γόνατα, δηλαδή γόνατο, κάπου να χτυπήσεις ή συνδέσμους. Ναι. Εκεί βγάζουν ποδοσφαιριστές. Ναι, συνήθως ναι. Είναι, λέει, περίεργο. Οι τραυματισμοί που είχε ο Αζάρ, δηλαδή που τους είχε κάτω, χαμηλά, αστράγαλο, πέλμα, και είναι, λέει, θα του έβγαζε ένα μπασκετμπολίστα. Mm. Γιατί είναι λογική μπασκετμπολίστα. Γι' αυτό έχει να κάνει με αυτό που έλεγε πριν και με την κίνησή του μέσα στο γήπεδο. Ενδεχομένως και με τα κιλά τα οποία επιβάρυναν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μπορεί να ήταν κάποιο μειοσκελετικό θέμα, θέλω να πω, γενετή, το οποίο δεν είχε. Δεν βρήκε ποτέ κανένα. Μέχρι τα 28 να μην έχει βγάλει προβλήματα στην Chelsea, ενώ είχε τραυματισμούς λογικούς. Δεν είχε κάτι, ας πούμε, ανησυχητικό. Ναι. Και να βγάλει τόσους μαζεμένους τραυματισμούς από τα 28 μέχρι τα 32. Θα είχε εντοπιστεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Η λογική λέει ότι κάτι ενδεχομένως και ο ίδιος δεν έκανε καλά πέρα από τις ατυχίες. Κάτι δεν έκανε σε επίπεδο γύμνασης, ίσως. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, εντάξει, δεν είναι ότι έχει εξασφαλίσει μέχρι τα τρεις εγγονά του. Αυτό δεν είναι θέμα που είναι. Καλά να είναι ο άνθρωπος και να πίνει μπύρες και να περνάει καλά και να κάνει τον ευχαριστή. Δεν συζητάμε. Καλά έκανε, θέλω να πω. Νομίζω ότι θα μείνει και αυτός και οι ποδοσφαιρόφιλοι με το παράπονο ότι πήγε στην καλύτερη ηλικία της καριέρας του στη Ρεάλ. Και έφτασε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο χωρίς ουσιαστικά να δούμε τον παίχτη που είχαμε θαυμάσει στην Τσέλσι. Και πήγε και με ένα τεράστιο challenge, ας πούμε, να μπει στα παπούτσια του Ρονάλντο. Δηλαδή δεν πήγε απλά ως, ξέρω εγώ, δεύτερος, τρίτος, ξέρεις, κρυμμένος στη σκιά, ας πούμε, κάποιον άλλο. Πήγε και του λένε: εδώ, αγόρι μου, πάρ' την παγκέτα και παίξε. Κανονικά. Κούνα την παγκέτα να παίζουν τα όργανα. Δηλαδή. Είναι και ένα ωραίο κίνητρο να δίνεις ένα ποδοσφαιριστή ότι εδώ δεν σε φέρνουμε, αλλά έχουμε, ξέρω εγώ, τον Κριστιάνο, τον Μπενζεμά, αυτά, και έχουμε και εσένα να βοηθήσεις. Έχουμε εσένα, σου δίνουμε τα κλειδιά του μαγαζιού και σου λέμε: εδώ, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς, αυτή η ομάδα να μπορέσει να παραμείνει ψηλά. Όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι ανταποκριτική. Όχι. Δεν ξέρω τι του φταίει. Και ήταν ηγέτης στην Τσέλσι, δηλαδή. Δεν μπορεί να το πει σε βαρύ το ηγετιλίκι. Στην Τσέλσι ήταν ηγέτης. Δεν είναι ένας παίκτης που ήταν δεύτερο βιολίστη στην Τσέλσι και μετά και λες πήγε στη Ρεάλ, δεν την είχε μάθει σε συνθήκες τέτοιες πίεσης και πρωταγωνιστικού ρόλου και του πέσε βαρύ το κεμπάπ. Όχι. Ήταν ηγέτης και γι' αυτό και τον πήρε η Ρεάλ και έδωσε 115 εκατομμύρια ευρώ για ένα παίκτη το οποίο το συμβόλαιο έλεγε σε ένα χρόνο. Ακριβώς διότι πίστευε πάρα πολύ σε αυτόν γιατί ήταν παιχταράς. Τι του φταίξε τώρα εκεί. Πώς λέγε κάποιος, πέρα και από τους λίγους που ο Αμπράμοβιτς έβγαλε τόσα λεφτά για συνέντευξη και ο Αμπράμοβιτς αγόραζε ακριβά. Καλά, εντάξει παιδιά, ο Αμπράμοβιτς αγόραζε ακριβά και πουλάγε φτηνά γιατί τα χρήματα κάπως τα ξέχναγε στην κολότσια και μπαίνα στο πλυντήριο. Εντάξει. Δεν ήταν το θέμα το να βγάλει ποτέ λεφτά από την Τσέλσι, δεν υπήρχε financial fair play τότε. Αχ, τι εποχές, Κώστα, ωραίες. Και ο Αμπράμοβιτς είχε το παρατσούκλι ο λογιστής του Πούτιν. Το γνωρίζουμε. Αυτό μαθεύτηκε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο ρόλος του Αμπράμοβιτς ήταν ο λογιστής του Πούτιν. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος διαχειριζόταν το ταμείο. Δεν είχε σκοπό πηγαίνοντας στο Λονδίνο ο Αβραάμ να βγάλει λεφτά. Είχε σκοπό να ξεπλύνει λεφτά. Είχε σκοπό να ασπρίσει λεφτά. Και τα άσπρισε ακόμα. Μια χαρά. Γιατί όταν ξοδεύεις αυτά τα χρήματα που έχεις φέρει από όπου τα έχεις φέρει και με όποιο τρόπο έχουν βγει, νομιμοποιούνται. Υπάρχουν πλέον παραστατικά. Υπάρχουν τιμολόγια. Υπάρχουν αγορές. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, φτιάχνεις γήπεδο. Αγοράζεις τράπεζες. Μπαίνεις μέτοχος σε μεγάλες εταιρείες. Και κυρίως κάθεσαι στο τραπέζι με άλλους σημαντικούς ανθρώπους, γιατί πλέον δεν είσαι ένας Ρώσος που έχει έρθει
και δραστηριοποιείται στον Λονδίνο, είσαι ο πρόεδρος της Τσέλσι. Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν πόρτες που κανονικά δεν θα άνοιγαν για έναν Ρώσο επιχειρηματία που βρίσκεται στο Λονδίνο. Πολύ σωστά. Ανοίγουν κάποιες πόρτες. Ως πρόεδρος ομάδας Premier League και πρωταθλητής και άνθρωπος που επενδύει και ανοίγουν όλες οι καλές οι πόρτες. Οπότε το τι έβγαλε, τι δεν έβγαλε ο Αβραμόβιτς, ποσό τον ενδιαφέρει. Ναι. Τα χρήματα που έβγαλε ούτως ή άλλως είναι, ξέρω εγώ, από το ένα από τα σκάφη του τόσο κάνει. Από αυτά που τα περιβόητα που τα μάθαμε τότε με τα σκάφη του Αβραμόβιτς και τα λοιπά, τόσο κάνει. Το ένα έκανε 150, το άλλο έκανε 500. Θέλω να πω, τα λεφτά του Αζάρ ήταν η σκούνα του. Ήταν αυτό που έπαιρνε για να πεταχτεί μια βόλτα. Εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Να δει που γινόταν τα γυρίσματα του Σέτλαντ στη Σκωτία. Αυτό έπαιρνε, α πάρουμε αυτό και το. Τη σκούνα, πάμε μια βόλτα τώρα. Ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος πήρε την Τσέλσι το 2003. Και για μία λίρα. Για μία λίρα. Για μία λίρα, αυτό ήταν το αντίτιμο. Και ήταν καταχρεωμένη Τσέλσι τότε. Την πρώτη του χρονιά, απλώς για να έχουμε και μία και εικόνα των ποσών, έτσι. Ναι. Με το που πήγε. Ξόδεψε το 2003, έτσι, προσέξτε, 170 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή με το που πήγε. Είπε, εντάξει, έλα ομάδα, έλα τι έχουμε, για πες λοιπόν. Και έφερε. Το καλοκαίρι εκείνο. Κρέσπο. Mm-hmm. Βερόν. Μακελελέ. Δηλαδή λέμε για Σαουδάραβες. Ναι. Μούτου. Γουέιν Μπρίτζ. Γκέρεμι. Τζο Κόλ. Γκλεν Τζόνσον. Σμέρτιν. Μη σου πω, 170 εκατομμύρια ευρώ. 170. Τι καπάκι την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Χωρίς να πουλάει σχεδόν τίποτα, έτσι. Δηλαδή την πρώτη χρονιά τα έσοδα ήταν 950.000. Για να καταλάβω. Και τη δεύτερη 3 εκατομμύρια. Ναι. Τη δεύτερη σεζόν πηγαίνει ο Αμπράμοβιτς και λέει: τι έγινε, δεν είναι καλό. Θα τα σκόσουμε όλα. Πάρ' το πορτοφόλι μου και πήγαινε για ψώνια. Τι θέλεις, Ντρογκμπά, πάρ' τον. Ποιο θέλεις, κύριε Ρικάρδο Καρβάλιο, έλα. Παόλο Φερέρα, έλα και εσύ. Άριεν Ρόμπεν, μάλιστα. Βεβαίως. Τιάγκο Μέντες, δεν είναι καλό. Δεν πει φέρτον. Τσεχ μέσα. Άλεξ, θες από τη Σάντος μέσα. Ματέγια Κέσμαν, γιατί δεν είναι καλό στο CM. Ναι, ναι. Φέρτον! Τη δεύτερη χρονιά. Ναι, δηλαδή, ναι. Μιλάμε τώρα και σας έχω διαβάσει μόνο αυτούς που πλήρωσε. Ναι. Δεν έχω διαβάσει τους ελεύθερους. Ναι. Ναι, μέσα σε δύο χρόνια έχει αλλάξει όλο το ρόστερ. Ναι. Διότι φέρνει 20άδες και φεύγουν 20άδες. 170-160. Και συνεχίζει μόνο χρονιά. Χένραιτ, Φίλιπς, Ντελόρνο, Λασάνα Ντιαρά. Δηλαδή, συνέχεια. Σεφτσένκο, Ομπι Μίκελ, Μπουλαρούζ, Ασλι Κόουλ, Καλού. Μαλουντά, Ανέλκα, Ιβάνοβιτς, Μπελέτη. Κοσκοτά θυμίζει αυτό όλο το τέτοιο. Το παίρνω 20 παίχτες, διώχνω 20 παίχτες. Ναι. Θυμίζει Κοσκοτά πολύ έντονο. Ναι. Αλλά τέτοιος ήταν ο Αβραμόβιτς. Και έτσι έκανε. Την αγόρασε για μένα και την έχασε δωρεάν. Ναι, παιδιά, είπαμε. Είχε προθέμα οικονομικό. Τον ένοιαζε να. Αν θα χάσει λεφτά από την Τζέλσι. Ήθελε απλά να νομιμοποιήσει χρήματα και να ασπρίσει χρήματα. Αυτό είναι το θέμα. Και να έχει πρόσβαση μετά σε κάποια, ας πούμε, κέντρα αποφάσεων εξουσία και. Άλλα πράγματα στην Αγγλία στα οποία δεν θα μπορούσε με διαφορετικό τρόπο να εισέλθει. Εκείνος και το αφεντικό του. Αυτό είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο. Είναι και πολύ γνωστό πια, δεν είναι κάποια εικασία αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό. Ναι, είναι πλέον πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή από τότε είχαμε, είναι η αλήθεια, ξέρεις, όλη μία υποψία. Δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί. Ναι. Προφανώς γιατί τότε ήταν ακόμα λίγο πιο σκοτεινά τα πράγματα, αλλά με τον καιρό και με τα χρόνια νομίζω. Ναι. Όλα τα πράγματα. Όχι, πλέον όταν, ναι. Όταν εκδιώχθηκε και εκείνος όπως και διάφοροι άλλοι, ναι. Ρώσοι από την Αγγλία, αποκαλύφθηκε όλη αυτή η κοντινή σχέση που είχε με τον Πούτιν και ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε. Βγήκε ενώ προς τα έξω. Δεν ήταν κάτι που έμεινε κρυφό, ούτε ναι. Το αρνήθηκαν ποτέ. Ο φίλος λέει: δεν ισχύει με τη μία λίρα. Εγώ αυτό ξέρω ότι έγινε με τη μία λίρα. Η Τσέλσι ήταν καταχρεωμένη τότε. Ουσιαστικά πήρε αγόραση χρέη ο Αμπράμοβιτς και ναι. Το αντίτιμο ήταν το συμβολικό ποσό τη μία λίρα. Δεν έδωσε δηλαδή στον προηγούμενο διοικητή της Τσέλσι κάποια εκατομμύρια για να πάρει την ομάδα. Σε κάτι την παραχώρησε. Μπορεί να ήταν για τα χαρτιά, βέβαια. Συμβολικά, να ναι, πρέπει να πάει ένα τίμημα. Βάλαν το ελάχιστο δυνατό τίμημα που ήταν μία λίρα. Έτσι γνωρίζω. Αν ο φίλος γνωρίζει κάτι διαφορετικό, με χαρά να το ακούσουμε. Ναι. Όσο λέω, μπορεί να έγινε, ξέρεις, ένα πράγμα στα χαρτιά, ένα πράγμα ναι, στην. Στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, ναι. Ναι. Να το πούμε έτσι. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία έγραψε, δεν ξεγράφει, τελειώσαν αυτά. Όπως τελειώνει η πιθανότητα για να παραμείνουμε στην Αγγλία και ο Σάντσο, τον οποίο τον αναφέραμε και χθες, αλλά σήμερα έχουμε πιο ναι. Φρέσκα πράγματα. Διότι, σύμφωνα με την Daily Mail, πλέον η United
θέλει τόσο πολύ να τον διώξει και έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχει σωσμός. Ναι, δεν υπάρχει σωσμός, ότι αυτός δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη, ότι δεν υπάρχει καμία διορία που θα τηρηθεί και ότι ουσιαστικά είναι τελειωμένη υπόθεση. Οπότε ψάχνει ομάδα, λέει, να τον δώσει δανεικό. Ακού τώρα τι σκεφτήκανε. Το σκεφτήκανε οικονομικά. Δηλαδή εδώ πέρα η λογική είναι μόνο οικονομική. Σου λέει, όπως το συζητάγαμε χθες μας, ότι πέφτει η αξία του από αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί είναι ανενεργός ο παίκτης. Οπότε σου λέει, αντί να κάνουμε αυτήν την ιστορία, να έχει όλη αυτή τη φήμη να τον ακολουθεί, να μην είναι ανενεργός και να φτάσουμε το καλοκαίρι να μας πούνε, παιδιά, για ένα παίκτη ένα 30. Χρόνο στο ψυγείο, ναι, πάρετε 30 και απαρατήστε μας και τι μας νοιάζει που δώσει το 85. Όχι, λέει, τουλάχιστον για να κρατήσουμε την αξία του, τέλος πάντων να μην πέσει τόσο, θα τον δώσουμε δανεικό. Βεβαίως, επειδή τον δίνουμε δανεικό και όλοι ξέρουν γιατί τον δίνουμε δανεικό και ότι στην πραγματικότητα θέλουμε να τον πουλήσουμε και δεν είναι μια πραγματική, ας το πούμε, επένδυση, αλλά είναι μια προσπάθεια να μείνει η αξία του σε ένα ανεκτό επίπεδο. Και επειδή θα πληρώκουμε εμείς όλο το συμβόλαιο. Ό,τι θέλετε. Όταν λέμε το ότι θέλουμε, μιλάμε για ένα 400 το μήνα. Ένα 400 το μήνα παίρνει ο Σάντσο. Οπότε λέει, United, εντάξει, ας είναι, ας πάει και το παλιάμπελο, να δώσουμε, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια ευρώ, πόσα είναι, 12 μέχρι το τέλος του χρόνου στα μισθά του κυρίου Σάντσο, προσδοκώντας να παίξει μπάλα, γιατί ξέρεις το ότι θα στείλεις κάπου το Σάντσο και θα παίζει, δεν σημαίνει ότι θα παίζει και μπάλα. Έτσι, δηλαδή μπορεί να το στείλεις στο, πού να σου πω, στην Brighton, λέω παράδειγμα, και να ενθουσιαστεί και να παίξει, και μπορείς να το στείλεις στην Norwich, για παράδειγμα, και να μην γουστάρει. Μπορεί να το στείλεις στο εξωτερικό και να μην γουστάρει. Αλλά σου λέει ότι από το να τον έχουμε εδώ πέρα να κάθεται το παλιόπεδο που δεν πρόκειται να γίνει και τίποτα, θα τον στείλουμε και θα το πληρώνουμε το συμβόλαιο. Τέλος, δεν θα έχει καλό τέλος αυτή η ιστορία λόγω γενικώς. Τίποτα. Το ιδανικό τέλος είναι να πάει κάπου, να παίξει, να φύγει το καλοκαίρι για 40 εκατομμύρια, 50, όσα καταφέρει να πάρει η United. Αυτό, για να γλιτώσει όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος της χασούρας και να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος κάπου αλλού, ενδεχομένως αν θα μπορέσει να βάλει μυαλό, αν θα. Δεν ξέρω. Θα κάτσει να αναλογιστεί τι έκανε και πώς θα πορευτεί στη ζωή του, δεν ξέρω. Είναι σε ένα πλαίσιο μιας μεγάλης κουβέντας για όλα αυτά τα χρήματα που δίνονται για παίχτες οι οποίοι είναι μικροί, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάνει μια καλή χρονιά. Που μπορεί να σου βγει, μπορεί να σου βγει Μπέλιγχαμ ο άλλος, ότι έρχεται στα 20 του και ξαφνικά, ας πούμε, κάνει τα πράγματα που κάνει. Μπορεί να σου βγει και Ντεμπελέ, ότι έκανε 5 χρόνια στην Μπαρσελόνα να πάρει μπρος. Είναι αυτό το στοίχημα που. Όσο σκάουτινγκ για να κάνεις στην πραγματικότητα, δεν μπορείς να δώσεις μια λύση η οποία να είναι πολύ safe. Γιατί όταν όλος είναι 20 χρονών, 21, 22, κουβαλάει μια-δύο χρονιές πίσω, δεν ξέρεις πώς λειτουργεί η υποπίεση, δεν ξέρεις σε τι φάση βρίσκεται, δεν ξέρεις αν δεν έχει αλλάξει ποτέ ομάδα, χώρα, πόλη, πώς θα αντιδράσεις πηγαίνοντας κάπου αλλού. Είναι πολλά πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο για ένα. Παιδιά είναι. Είναι παιδιά. Και ο Ντεμπελέ παιδί ήταν, τα πήγε στην Μπαρσελόνα και παιδί παραμένει ακόμα. Και ο Σάντσο παιδί είναι, πόσο είναι, 22 χρονών, 23. Παιδιά είναι. Θέλω να πω παιδιά, όχι, λέμε παιδιά είναι σημαντικότητα. Ας σκεφτούμε εμείς τα 22, στα 23, τι κάναμε. Ναι, το σκεφτόμαστε σαν να είναι ρομπότ. Όχι και ρομπότ ταυτοχρόνως στον αγώνα. Και βετεράνοι, σαν να λέμε, επειδή είναι 5 χρόνια στο ποδόσφαιρο, είναι βετεράνο. Σκεφτείτε εμείς τα 22, στα 23, φοιτητές, ας πούμε, ή ό,τι ήταν ο καθένας, τι κάναμε στη ζωή μας. Τα χειρότερα κάναμε στα 22, στα 23. Ό,τι χειρότερο μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε στα 22-23. Γιατί αυτό είναι το νόημα των 22-23. Θα συμφωνήσει και ο Τάκης, φαντάζομαι. Στα 22, στα 23, κάνεις τα χειρότερα. Τι θα κάνουμε τώρα. Ναι, απλώς υποτίθεται το μετά αλλιώς, γιατί σου λέει ότι αν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ανδρωθεί και είναι από μικρός στο περιβάλλον του ποδοσφαίρου, θα έχει πάρει, ξέρεις, κάποιες αρχές και θα έχει λίγο περισσότερο το μυαλό του μέσα στο κεφάλι. Δεν ισχύει όμως αυτό. Δεν ισχύει αυτό, σίγουρα δεν ισχύει αναγκαστικά. Όπως λέγανε παλιά, που ισχύει ακόμα και τώρα, ότι καλύτερα θέλανε πάντα οι ποδοσφαιριστές να μικροπαντρεύονται. Ναι. Ήταν ιδανικό, ξέρεις, για να τους έχουν. Ναι. Μικροπαντρεύονταν οι ποδοσφαιριστές, μικροπηδάγανε μετά οι ποδοσφαιριστές δεξιά-αριστερά, κερατώναν τις γυναίκες τους, κάθε λιμάνι και καημός, κάθε ξενοδοχείο και γκόμενα, αλλά κατά τα άλλα να είναι παντρεμένοι οι ποδοσφαιριστές. Αυτό μας ένοιαζε ως εικόνα. Νομίζαν ότι ο ποδοσφαιριστής, επειδή παντρευτεί, θα μπει σε ένα mode οικογένειας. Γενικώς τα χρήματα τα οποία δαπανώνται πραγματικά είναι. Είναι πραγματικά δυσανάλογα εάν σκέφτονται οι ομάδες αυτό, το σε ποιους παίκτες τα επενδύουν, ναι, βέβαια, και σε ποια ηλικία είναι αυτοί που τα επενδύουν και τι σημαίνει
και ότι ένα πράγμα είναι η αγωνιστική κατάσταση και η πρόοδος και το ταλέντο του ποδοσφαιριστή, και ένα τελείως δεύτερο πράγμα η ψυχοσύνθεση του, ηλικία του και το μυαλό του. Πολλά πράγματα. Στα οποία ποιος να μπει στο μυαλό του και στην ψυχοσύνθεση ακριβώς για να είναι βέβαιος ότι ο παίκτης που θα έρθει θα έχει work rate, θα έχει work ethic, θα έχει determination, θα έχει ambition, θα έχει όλα αυτά τα πράγματα. Ποιος το ξέρει. Λοιπόν, και σκεφτείτε για παίκτες οι οποίοι ξαφνικά πιάνουν πάρα πολλά λεφτά σε πολύ μικρή ηλικία, πώς αυτό μπορεί να τους αλλάξει τελείως την ψυχολογία του. Μπορεί. Κάποιος δεν τους αλλάζει, ρε παιδί μου. Κάποιοι έχουν ένα πατέρα από πάνω. Και τα υπόλοιπα μετά. Είναι αισθησιακός ο κύριος Στάκης. Είναι. Ξεκίνησε αισθησιακά. Άφησε τα πριόνια στην τουλάπα και ξεκίνησε αισθησιακά. Κάπως ερωτικός. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο τώρα δεν λέει και πολλά πράγματα. Εντάξει, ρε φίλε, εμείς έχουμε ακούσει και τραπ να πούμε και ξέρω εγώ τι. Αλλά το 90 που βγήκε ήταν σκάνδαλους. Ήταν. Και Θεός χωρέστηκε τραγουδίστρια. Έχει φύγει από τη ζωή. Αμάν, δεν μπορεί να μην κάνουμε ένα μνημόσυνο. Δεν γίνεται. Τι να πούμε τώρα. Γιατί ο άλλος μπορεί να δημιουργήσει αυτό που λες με το σκάνδαλο και τα λοιπά, να δημιουργήσει συνειρμούς και να βάλουμε ένα φραγμό, ας πούμε, σε αυτούς τους συνειρμούς για μια τραγουδίστρια η οποία δεν βρίσκεται στη ζωή. Εντάξει, okay. Λέω εγώ τώρα. Okay, έτσι όπως το λες. Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στο 94,6 και ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Τάκη Μπουλή στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας μπορούν να φτάσουν ως εμάς με τους εξής τρόπους, τον εξής μάλλον πολύ γνωστό τρόπο κατά βάση. Μπαίνετε δηλαδή στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξω media player και μαζί του μια φόρμα μέσω της οποίας μπαίνετε, γράφετε και στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας στο rama05@yahoo.gr, fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, το ίδιο ακριβώς στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μια λέξη, να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και στον αέρα του Spotify. Βεβαίως. Κώστα, φίλες και φίλοι, στον αέρα του Spotify, στη σελίδα της τύχημας στο Spotify, δύο ολόφρεσκα, καινούργια διαμάντια. Βεβαίως. Δύο ακόμα καινούργια podcast, δύο ακόμα καινούργια El Sombrero Stories, δύο ιστοριούλες, οι οποίες και αυτή τη βδομάδα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σας κεντρήσουν το ενδιαφέρον, διότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία ιστορία από τις δύο, το ένα podcast από τα δύο, αφορά έναν από τους αγαπημένους αυτής της εκπομπής, τόσο για την ποδοσφαιρική του καριέρα, κυρίως για αυτήν, όσο για το πώς ελήχθηκε σαν χέλη στη διάρκεια της πραγματικά, αλλά και τι έκανε μετά από αυτήν, τον αγαπημένο μας Πάολο Φούτρε, του οποίου τη συζήτηση την είχαμε και πρόσφατα με αφορμή του ντοκιματέρ για το Φίγκο. Ο Φούτρε είναι μια πραγματικά λίγο μυθιστορηματική ιστορία για το γεγονός ότι είχε το προσωνύμιο Πορτογάλος Μαραντόνα. Ότι δεν ήταν τυχαίο, υπήρχαν αρκετά κενά σημεία ανάμεσα στους δύο. Κάποια ποδοσφαιρικά και κάποια θέματα χαρακτήρα, να τα πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν κάνω άλλη σποιλεριά. Ένα podcast αφιερωμένο στον Πάολο Φούτρε και στην ακαταμάχητη γοητεία του, όπως λέει ο τίτλος, και ένα δεύτερο podcast, το δεύτερο podcast το οποίο βγήκε μαζί, παρέα με αυτό για τον Πάολο Φούτρε, είναι ένα podcast το οποίο ασχολείται με την περίοδο και κυρίως με το σπουδαίο εκείνο βράδυ του 1989, οπότε και η Μίλαν, έχοντας περάσει όλο το δράμα που πέρασε από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι να έρθει και να την αναλάβει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, έτσι και κάπως να ανασυσταθεί, να πάρει τα πάνω της για να κυριαρχήσει ακολούθως στην Ευρώπη, εκείνη τη βραδιά, την ευρωπαϊκή βραδιά, η οποία ουσιαστικά την ξαναβάζει στον ποδοσφαιρικό χάρτη για τα καλά. Αυτά τα δύο είναι τα podcast τα οποία βγήκαν σήμερα. Καλή σας ακρόαση, δεν ξέρω τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, καλά να περάσετε. Καλά να περάσετε. Καλή σποτιφιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε πια. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Καλή σποτιφιά. Καλή σποτιφιά. Εντάξει, οκ. Καλά το λες, άσχημα δεν το λες. Είναι αλήθεια.
Σε μία μέρα η οποία αυτά τα χρόνια, καθώς περνάνε τα χρόνια, λέω εγώ, θα αποκτάει όλο και μεγαλύτερη σημασία, Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Ναι. Σήμερα με την περίφημη φράση που την είδα σχεδόν παντού, η οποία αποδίδεται στο Ρόμπιν Βίλιαμς, χωρίς να είμαστε σίγουρα να την έχει πει αυτός: ο καθένας δίνει μία μάχη για την οποία δεν γνωρίζεις τίποτα, να είσαι πάντα ευγενικός. Και σε μία χώρα, για να μιλήσουμε για την πατρίδα μας και να μιλήσουμε γενικά, γιατί γενικότερα είχαμε μιλήσει, θυμίζω ότι έχουμε κάνει εδώ ειδική εκπομπή Παρασκευής αφιερωμένη στην ψυχική υγεία, στη διάρκεια της οποίας είχαμε μιλήσει με τον κύριο Αχιλέα Οικονόμου, ακροατή της εκπομπής και πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ψυχιάτρων. Είχαμε πει αρκετά πράγματα, μπορείτε να ανατρέξετε να τη βρείτε αν ενδιαφέρεστε στο αρχείο, είτε μέσω του site του Sport FM είτε από το fightclub.gr. Σε μια χώρα λοιπόν στην οποία αυτή τη στιγμή με τα επίσημα στοιχεία, με τα επίσημα ξαναλέω, το 22,8% των Ελλήνων πολιτών αντιμετωπίζουν θέμα ψυχικής υγείας διαγνωσμένο. Ναι. Μεγάλο ποσοστό πολύ. Διαγνωσμένο, ξαναλέω. Διότι επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα χρόνια μπορεί να περνάνε, αλλά κάποιες συνήθειες δεν αλλάζουν ποτέ, και ο τρόπος με τον οποίο θεωρούμε κάποια πράγματα στίγμα, όπως την ψυχική υγεία, είναι ακόμα εδώ και είναι ακόμα επαρκτός, καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό αυτό στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και συγγνώμη που βάζω τη λέξη πολύ, αλλά το πιστεύω ακράδαντα, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Ναι, δεν ξέρω αν είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι μεγαλύτερο, είναι μεγαλύτερο. Είναι σίγουρα μεγαλύτερο. Εν τω μεταξύ, επειδή οι έρευνες εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο πάντα, έτσι, δηλαδή σου λέει είναι από τότε μέχρι τότε, είναι τα τελευταία δύο χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια, ξέρεις. Είναι σε μια περίοδο συγκεκριμένη. Ναι. Επειδή γίνονται καθημερινά πλέον πράγματα κοσμοϊστορικά, δεν είναι ότι γίνονται πράγματα, γίνονται πράγματα κοσμοϊστορικά, γίνονται πράγματα τα οποία διαλύουν την κοσμοθεωρία μας, γίνονται πράγματα τα οποία αλλάζουν τις ζωές μας. Ναι. Σκέφτομαι ότι αυτές οι έρευνες, αν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν update κάθε 6 μήνες ή κάθε ένα χρόνο ή κάθε 3 μήνες, τα αποτελέσματα ήταν πολύ χειρότερα. Εξηγούμε. Διάβαζα, ας πούμε, σήμερα ότι έρευνα που είχε γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την πανδημία έλεγε ότι ένα στους 6 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάσχει από κάποιο θέμα ψυχικής υγείας. Μπορεί να είναι κατάθλιψη, μπορεί να είναι έντονη μοναξιά, πολλά πράγματα. Μεγάλο δείγμα σημαίνει αυτό τώρα. Πριν την πανδημία. Ναι, πριν την πανδημία, ναι. Μετά την πανδημία, εντάξει, αν σκεφτούμε τι επακολούθησε. Επακολούθησε πανδημία, lockdown, οικονομική ύφεση, πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε στο Ισραήλ ό,τι γίνεται. Για εμάς εδώ στην Ελλάδα έχουμε πυρκαγιές, πλημμύρες. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Απίστευτη αύξηση στα βασικά αγαθά. Ναι. Πέρα την οικονομική ύφεση είναι ναι, συγγνώμη. Δηλαδή ναι. Όλα αυτά τα πράγματα, αν γίνει μια έρευνα και μετά, ας πούμε, από ένα μήνα συμβεί κάτι φοβερά δυσάρεστο. Συμβεί αυτή η ιστορία με τις πλημμύρες, ας πούμε. Ναι. Πώς είναι μετά. Δηλαδή, πας στον κόσμο και πώς θα είναι ο κόσμος εκεί πέρα, πιστεύει κανείς. Πώς θα είναι ο κόσμος εκεί πέρα που δεν έχει σπίτι. Πώς θα είναι ο κόσμος που είδε το σπίτι του να φεύγει, να το παίρνει το νερό. Πώς είναι ο άνθρωπος το οποίο πνίγηκε κάποιος δικός του. Πώς είναι ο άνθρωπος που χάσε τα ζώα του. Θέλω να πω ότι επειδή πια είμαστε μια εποχή που μέρα με τη μέρα συμβαίνουν πράγματα τρομερά, δηλαδή πράγματα αδιανόητα σε όλο τον πλανήτη και στη χώρα μας, εδώ στο μικρό κόσμο μας και στον κόσμο γενικότερα, και φοβάμαι ότι θα συμβούν και πολύ χειρότερα μελλοντικά σε όλους τους τομείς, ό,τι που πάει οδηγεί την ανθρωπότητα, δεν είναι να χτυπήσει ξύνο, να χτυπήσουμε. Να χτυπήσουμε, τι έκανα, να επικαλεστούμε. Ρε παιδί μου, με την κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει βελτίωση στον ορίζοντα. Υπάρχει μια κατάσταση στην οποία θα έχουμε ακραία ζέστη το καλοκαίρι, ακραίο κρύο το χειμώνα. Πολλές χιονοπτώσεις, καύσονες, πυρκαγιά. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς είναι. Άντε πόρτας που λένε και στο χωριό. Δεν είναι, ναι. Δηλαδή, οι παγιλιώνουν, η στάθμη του νερού ανεβαίνει, πόλεις θα πλημμυρίσουν. Αυτά τα πράγματα έρχονται με βάση. Με μαθηματική ακρίβεια. Ναι, δεν είναι εκτιμήσεις. Και επειδή, ας πούμε, πια η μισή φίλη είναι ένα καζάνι που βράζει, βράζει κυριολεκτικά. Είναι ένα καζάνι που βράζει, που υπάρχουν ηχροπαξίες, που υπάρχουν βομβιστικές επιθέσεις, που υπάρχουν εμφύλοι πόλεμοι, που υπάρχουν ξεριζωμοί, που υπάρχουν γενοκτονίες. Οι ψυχικές παθήσεις πια θα είναι συντριπτικά περισσότερες καθώς περνάει ο καιρός, γιατί οι άνθρωποι
θα είναι δυστυχισμένοι, κυνηγημένοι, εκτοπισμένοι, θα έχουν χάσει συγγενείς, θα έχουν χάσει περιουσίες, θα έχουν πτωχεύσει, θα έχουν μείνει στον δρόμο, θα χάσει το σπίτι τους, θα έχουν χάσει τη δουλειά τους. Και βεβαίως έτσι όπως το λες, βέβαια και στην έκταση που το βάζεις, η οποία ξέρεις μέσα έστω σε αυτό το απεσιόδοξο πλαίσιο. Ξέρεις, δεν είμαι απεσιόδοξο, δεν είμαι από τους ανθρώπους, δεν είμαι Κασάνδρα, δεν είμαι από τους ανθρώπους που πάντα βλέπουν το χειρότερο. Βλέπω ρεαλιστικά. Έτσι όπως το περιγράφεις, που εγώ δεν διαφωνώ ιδιαίτερα με την εκτίμησή σου, προκύπτει αβίαστα ένα παράπλευρο ερώτημα. Ναι. Ενώ λες, ναι, ρε Κώστα, όντως έχεις δίκιο. Αλλά έναν άνθρωπο κυνηγημένο, φτωχό και ανέστιο θα τον νιάξει η ψυχική του υγεία ή τον επιβιώσει. Δηλαδή, πια περνάμε σε ένα θέμα επιβίωσης. Δεν θα τον νιάξει αυτό το να πάει να κοιτάξει σε έναν ειδικό, αλλά θα είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι δυστυχισμένος, μπορεί να έχει να κάνει σκέψεις αυτοκτονίας, μπορεί ένας άνθρωπος σε κατάθλιψη, μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος να μείνει στην άκρη του γκρεμού και να λέει να πέσω, να μην πέσω και να ζήσω, τι θα κάνω. Ότι δεν έχει διαγνωστεί αυτός ο άνθρωπος δεν σημαίνει ότι δεν πάσχει από κάποιο θέμα ψυχικής υγείας. Βέβαια. Αυτό, ναι. Μα δεν είμαι ότι. Και λέγοντας τα λεφτά, αναφέρει τα λεφτά ο Τάκης και είναι. Μου δίνει σωστή πάσα για να πούμε ότι ακριβώς επειδή αυτό αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα θέματα ψυχικής υγείας είναι αυξημένα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, να μιλήσουμε για τη χώρα μας. Ναι. Έτσι. Και ο κόσμος ζητάει βοήθεια την ίδια ώρα. Που οι δομές και κυρίως οι δημόσιες δομές ψυχολογικής υποστήριξης δεν είναι κατάλληλα επανδρομένες, ναι, δηλαδή είναι υποστελεχωμένες, ναι, και αυτές, ναι. Οπότε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες αυτή τη στιγμή, ούτε καν αυτοί. Μα το φετινό μότο αυτό ακριβώς είναι, ναι, ναι, ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται πρόσβαση σε μια υπηρεσία, σε μια θεραπεία, βέβαια, σε βέβαια. Μια συνεδρία, σε έναν ειδικό για να μιλήσουν. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι υποστελεχωμένες, είτε κλείνεις ραντεβού και πας μετά από εβδομάδες, μήνες. Ενώ το πρόβλημά σου είναι εδώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις τη δυνατότητα. Αν πάρεις την απόφαση να πας, σημαίνει ότι καίγεσαι εκείνη τη στιγμή. Ναι, δηλαδή ότι πρέπει να πας κάπου να μιλήσεις. Το να πας μετά από ένα μήνα δεν βοηθάει. Όχι. Τι θα κάνεις αυτό το μήνα όλο που περνάει. Είναι σαν να πεινάς και να σου λέω ένα μήνα να φας. Γιατί αυτό το πράγμα είναι τροφή για την ψυχή. Δεν μπορείς να περιμένεις ένα μήνα. Όταν πάρεις την απόφαση να πας, σημαίνει ότι κάτι σημαντικό σου συμβαίνει. Και πρέπει να πας να το αντιμετωπίσεις με κάποιον τρόπο, με έναν ειδικό. Ναι. Δυστυχώς είναι αυτό που λες. Είναι οι υπηρεσίες, δεν επαρκούν. Είναι υποστελεχωμένες. Είναι τεράστιος όγκος. Είναι λίγοι άνθρωποι. Δεν επαρκούν δυστυχώς. Είναι όλα αυτά μαζί. Είναι όλα αυτά μαζί, φοβάμαι. Καλό βέβαια που ο κόσμος πηγαίνει περισσότερο, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι χώροι και οι άνθρωποι για να μπορούν να τους υποδεχθούν. Γιατί αλλιώς. Και η δυνατότητα για δωρεάν επίσκεψη σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Γιατί δεν έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα να κάνουν συνεδρίες που μπορεί τον άλλο να του κοστίζει το μήνα 200 και 250 ευρώ και 300 για να πηγαίνει κάθε εβδομάδα. Δεν μπορεί να δίνει όλα σαν 50 ευρώ τη εβδομάδα. Δεν έχει. Όχι. Φανταστείτε ότι φτάσαμε αυτή την ιστορία. Τάκης, μπορεί να το θυμάσαι καλύτερα. Το θυμάμαι ακόμα σχεδόν κι εγώ, δηλαδή από τα μικρά τα μου. Τάκης σίγουρα καλύτερα. Ότι δεν. Δηλαδή σκεφτείτε πόσα χρόνια έχω περάσει, ούτε καν ξέρω, 40 χρόνια, α πούμε, που περάσαμε από τη φάση ο τρελός του χωριού, που ήταν ο αντίστοιχος, δηλαδή ο τρελός του χωριού τότε, που λέγαμε ήταν ο άνθρωπος με αντίστοιχη ψυχική πάθηση, την οποία δεν την είχε διαγνώσει κανείς και δεν ασχολείται κανείς. Και το λέγαμε τρελό. Ναι, γιατί λέγαμε ότι είναι τρελός. Δηλαδή τελείωσε. Με ένα τρελός είχες καθαρίσει. Ότι είναι. Ότι όταν. Ναι, τίποτα, ναι, είναι ο τρελός του χωριού. Ναι, μπορεί να υπήρχε ένας για πόσο κόσμο, το πούμε έτσι. Αυτό. Λοιπόν, και από τον τρελό του χωριού φτάσαμε εδώ. Ταμπού, έτσι, παιδιά. Βέβαια, αυτό είναι το στίγμα. Το στίγμα. Οποιοδήποτε τολμούσε να πάει σε ένα ψυχολόγο, σε ένα ψυχίατρο. Καταρχάς, ακόμα και σήμερα θεωρούμε ότι ο ψυχίατρος είναι ένας γιατρός ο οποίος ειδικεύεται στους τρελούς. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με ψυχιατρική. Δεν έχει να κάνει με την ψυχασθένεια. Δεν έχει να κάνει με σχιζοφρένεια. Υπάρχει ο ψυχολόγος και ο ψυχίατρος. Κάποια περιστατικά είναι καλό να πηγαίνουν στον ψυχολόγο και κάποια για τον άλλο. Δεν σημαίνει ότι ο ψυχίατρος είναι για κλινικές περιπτώσεις. Κάποιοι χρειάζονται την επίβλεψη και τη συμβουλή ενός ψυχιάτρου. Ναι, ναι, στο μυαλό πολλών ανθρώπων αυτό είναι ταμπού. Ψυχιάτρος θα πούν τρελό. Ναι. Όχι, δεν είναι τρελός όπως πάει σε ψυχιάτρο. Ούτε είναι απαραίτητα μια περίπτωση βαριά και. Απλά είναι αυτός εξειδικευμένος γιατρός για την περίπτωσή του. Ακόμα και σήμερα θεωρούμε ταμπού μία επίσκεψη στον ψυχιάτρο ή τον ψυχολόγο. Το θεωρούμε και σήμερα. Πόσο μάλλον πριν από 40 χρόνια που έλεγες. Το λέγαμε τρελός. Ναι, τρελός. Τι εννοείς τα και απαράδεκτο. Να πάω εγώ σε ψυχία. Γιατί. Αν δεν αισθάνεσαι αυτό. Αν νιώσει ότι το χρειάζεσαι. Δεν μπορώ να τα αναλύσω μόνο εγώ. Δεν ξέρω τι και μπορεί να αναλύσει. Κάποιοι άνθρωποι. Μέχρι ένα σημείο μπορεί. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να βρουν παρηγοριά στου οικείου του, στου φίλου του, στην οικογένειά του. Και κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να το δουν αυτό το πράγμα. Παιδεύονται, βασανίζονται και αισθάνονται
ότι ακροβατούν στο κενό. Αυτοί οι άνθρωποι, καλό είναι να αναζητούν την συμβουλή και τη βοήθεια ενός ειδικού. Ακριβώς. Εξαρτάται από το πόσο βασανίζεσαι και σε τι φάση. Άλλοι άνθρωποι βγαίνουν με την παρέα τους για τσίπουρα και είναι καλά μετά. Και σου λέει, α, μου πέρασαν όλα. Ναι. Και άλλος άνθρωπος γυρίζει σπίτι, δεν πάει να κοιμηθεί. Ναι. Αυτός θα κάνει. Έτσι. Πρέπει να αποτανθεί σε κάποιον ειδικό. Αυτό. Με την ευκαιρία της αναφοράς αυτής, να πούμε κιόλας ότι. Πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου συγγνώμη, ρόλο στο να μιλήσει ανοιχτά περισσότερος κόσμος και ενδεχομένως περισσότερος κόσμος να μπορέσει να επισκεφθεί ειδικούς ψυχικής υγείας ενώ πριν δεν θα το έκανε, είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού βγήκανε και βγαίνουν σιγά σιγά και μιλάνε. Γι' αυτό πάνε, μιλάνε δηλαδή για τα προσωπικά τους βιώματα. Έχω μπροστά μου με την ευκαιρία της ημέρας μία συνέντευξη την οποία έδωσε ο Τιερί Ανρί, ο οποίος μίλησε για αυτό το πράγμα και είπε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Εντάξει, ο Ανρί, και λέμε τον Ανρί, καλό, όχι επειδή είναι ο Ανρί, ο Ανρί είναι ένας άνθρωπος που ξέρουν να μιλάνε. Οπωσδήποτε. Έτσι, οπότε έχει σημασία να ακούσει έναν άνθρωπο που ξέρει να μιλάει, να αρθρώνει λόγο. Οπωσδήποτε. Είπε λοιπόν ο Ανρί, όλοι έχουμε προβλήματα τα οποία δυσκολευόμαστε να χωνέψουμε και τα οποία προσπαθούμε να κρύψουμε. Το μυαλό ασκεί τεράστια επιρροή πάνω μας. Είναι αυτό που μας ελέγχει. Σε όλα τα επίπεδα, είτε στον αθλητισμό, είτε στην καθημερινή ζωή, δεν είναι πλέον ταμπού να πεις φοβάμαι ή δεν νιώθω καλά, δεν πρέπει να παίξω. Στην εποχή μου, λέει ο Ανρί, όταν ο κόσμος έλεγε φοβάμαι, δεν πήγαινε εκεί πολύ καλά αυτό. Αν δείχνεις ευάλωτος, αν κάποιος δεν σου δείχνει κατανόηση, κλείνεσαι στον εαυτό σου, ντρέπεσαι. Όταν κλαίμε, λέμε συχνά με συγχωρείτε, παρόλο που είναι συνέστημα. Δεν πρέπει να θεωρείται ντροπή. Αυτό θα πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα, είτε αφορά τους νέους, είτε τους αθλητές υψηλού επίπεδου που τελειώνουν την καριέρα τους. Γιατί όταν τελειώνεις την καριέρα σου, και εδώ τώρα είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, πεθαίνει λίγο ανταγωνιστής, είναι ένας μικρός θάνατος και δεν σε διδάσκουν πώς να πεθάνεις. Και πολλοί αθλητές υποφέρουν από κατάθλιψη μετά την καριέρα τους και αυτό πρέπει να έχουν υποστήριξη από νωρίτερα. Γιατί λέει, όταν εκπαιδεύεις κάποιον να είναι δολοφόνος εντός εισαγωγικών, δεν του διδάσκεις την αποτυχία. Και όταν αντιμετωπίζει την αποτυχία, λέει, και δεν απέχει πολύ από το Άγιο Δισκοπότηρο, είναι ακόμη πιο δύσκολο να την αποδεχτεί. Είπε ωραία πράγματα. Γι' αυτό και οι μεγάλες ομάδες έχουν αθλητικούς ψυχολόγους που είναι team, είναι στο team της ομάδας, ακριβώς για να μπορούν οι παίχτες στην καθημερινότητά τους και όχι κλείνοντας ένα ραντεβού για να πάνε όταν ας πούμε έχουν ρεπό ή όταν ας πούμε δεν έχουν αγωνιστική δράση, να μπορεί να πάει στιγμή ο άλλος, ακόμα και στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει αποστολή, να μιλήσει με τον ψυχολόγο της ομάδας. Ναι. Αυτό κάνει η ομάδα του εξωτερικού. Ακριβώς διότι γνωρίζουν ότι οι παίχτες πιέζονται, είναι μακριά από το σπίτι τους. Μπορεί άλλος να έχει προβλήματα με τη γυναίκα του, μπορεί να άλλος το παιδί του, μπορεί οτιδήποτε να του έχει συμβεί στη ζωή του. Εμείς βλέπουμε ένα άνθρωπο να παίζει μπάλα. Από πίσω μπορεί η μάνα του εκείνη τη στιγμή να είναι στα τελευταία της. Βέβαια. Δεν ξέρεις τι μπορεί ο καθένας να πει. Εσύ λες, το παλτό έχασε τον γκολ. Και αυτός ο άνθρωπος που έχει το παιδί του στο νοσοκομείο άρρωστο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι. Μα γυρίζει την ατάκα του Ρόμπιν Γουίλιαμ στην αρχή. Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Να είσαι πάντα ευγενικός. Ναι. Ακριβώς. Γιατί δεν ξέρει τι περνάει ο άλλος. Σταυρό κουβαλάει ο καθένας και τι έχει μέσα στο κεφάλι του εκείνη τη στιγμή. Και μπράβο στον Ανρί που μίλησε και μπράβο σε όλους που βγαίνουν και βρίσκουν θάρρος. Γιατί θέλει θάρρος. Οι πρώτοι που κάναν την αρχή ήθελαν το μεγαλύτερο θάρρος όταν έπρεπε να βγουν και να μιλήσουν. Γιατί ακριβώς το αντιμετωπίσαν, τους χλεβάσανε. Τους προεδέψανε, τους απαξιώσανε. Τρομερό και αυτό έτσι. Τρομερό και αυτό. Δηλαδή σαν. Σαν κάποιο ότι μην τα πείτε, γιατί μην ανοίξουμε τώρα. Ναι. Μην ανοίξουμε αυτή την ιστορία. Όλοι οι πρωτοπόροι φάγανε πέτρες στο Δόξα Πατρί. Είτε οι πρώτοι άνθρωποι βγήκαν και είπαν ότι είναι ομοφυλόφιλοι. Είτε οι πρώτοι άνθρωποι που βγήκαν και μίλησαν για θέματα ψυχικής υγείας. Όποιοι πρώτοι άνθρωποι βγήκαν και μίλησαν ήταν αυτοί που λιθοβολήθηκαν. Ναι. Πλέον είναι πιο εύκολο, ευτυχώς, να βγαίνουν να μιλάνε. Και είναι και σημαντικό γιατί όλος ο κόσμος παρακολουθεί τους αθλητές. Μπορεί ενδεχομένως από αυτούς τους ανθρώπους να βρει λίγο κουράγιο και για τη δική του περίπτωση. Και είναι γιατί είναι και πολύ γνωστή. Δηλαδή, ο Αντετοκούμπο, ας πούμε, ο οποίος έχει μιλήσει για αυτό το πράγμα. Ο Μάικλ Φέλπς, για πολύ γνωστούς, ας το πούμε. Ο The Rock. Ντουέιν Τζόνσον. Ναι, Ντουέιν Τζόνσον. Δηλαδή, πολύ γνωστοί άνθρωποι έχουν μιλήσει. Ο Τάισον Φιούρι. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος και κοσμάκης ο οποίος βγαίνει πλέον. Μιλήσουμε για τους δικούς μας, για τον Τάσο Μπακασέτα, δηλαδή, για τον Μπρούνο Τσιρίλο, παλιότερα. Δηλαδή υπήρχε και υπάρχει κόσμος και πλέον σύμφωνα με τις. Ο Καραλής. Ναι. Ξέρεις, ένα τώρα, κάπως. Ναι. Ο Μανόλο, κάπως μου έρχονται στο μυαλό. Ο Παπαλουκάς, νομίζω, επίσης είχε θέματα. Δεν το θυμάμαι, αλλά είναι πολύ πιθανό. Ναι. Ναι, και το λέμε γιατί αυτό το πράγμα είναι ένας
πολύ ισχυρός αντίπαλος για τους αθλητές, τον οποίο δεν καταπιέζουμε και τον οποίο ενδεχομένως και όταν τον βγάζουν, κάπως τους απελευθερώνει. Δηλαδή και μόνο αυτό το. Ναι, βέβαια. Το είπα. Είναι απελευθερωτικό. Αν σκεφτείτε ότι στατιστικά, όπως είναι ας πούμε το ποσοστό της κατάθλιψης για το γενικό πληθυσμό, ένα αντίστοιχο ποσοστό υπάρχει και στους αθλητές, στους οποίους αθλητές λόγω του ανταγωνισμού ενδεχομένως να είναι και λίγο πιο υψηλό. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία και είναι, πες πω, είναι και λίγο συχνότερη ας πούμε στους αθλητές η κατάθλιψη. Είναι ένα πράγμα, το λέμε γιατί είναι ένα από τα κοινότερα γνωρίσματα, δεν είναι, ξέρεις, το βασικότερο θέμα. Είναι πολλά πράγματα. Δυστυχώς είναι πολλά πράγματα τα οποία πάσχει πια η κοινωνία σήμερα πολύ, πολύ έντονα. Έχω την εντύπωση ότι έπασχε πάντα και παλιότερα. Θυμίζω, ας πούμε, για παράδειγμα στην Αμερική από τη δεκαετία του 80 ήταν η γενιά του Προζάκ και του Ζάναξ κτλ. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων οι οποίοι για να καταπολεμήσουν την καθημερινότητα, το άγχος, την πίεση, τους ρυθμούς, οι γιάπηδες, οι τέτοιοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τρέχαν να προλάβουν προθεσμίες σε μια. Μιλάω για την Αμερική, γιατί είναι και ένα πράγμα από το οποίο, ας πούμε, ξέρεις, μαθαίνουμε, βλέπουμε, διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε κλπ. Ήταν μια ολόκληρη γενιά η οποία χαπακωνόταν σε καθημερινή βάση για να είναι χαρούμενη μέσα σε όλη την πίεση καθημερινότητας. Δηλαδή ήταν πράγματα που τα αντιμετώπιζαν με ένα χάπι. Και μια ολόκληρη γενιά, ας πούμε, γιάπηδων, επιχειρηματιών, ανθρώπων οι οποίοι δουλεύανε σε πολυεθνικές, στα χρηματιστήρια και αυτά, ήταν η γενιά με τα κοστούμια και τη χάπα κάθε μέρα. Έτσι. Προζάκ, Ζάναξ, κοκαίνη. Εκεί, εκεί είχαν παίξει πάρα πολύ. Και λέω την κοκαίνη διότι όλο τυχαίως διάβασα σήμερα μία συνέντευξη μιας νοσηλεύτριας στο Ιγινίτιο, η οποία έλεγε ότι αυτό που βλέπει συχνότερα το τελευταίο καιρό ανθρώπους με θέμα, λέμε κοκαίνη, διότι λέει κοκαίνη έχει φτηνίνει επικίνδυνα. Μάλιστα. Και επειδή είναι ένα ναρκωτικό το οποίο δρά ισχυρά και γρήγορα, κατευθείαν γίνεται χαμούλης τώρα, επειδή το ανέφερες δηλαδή. Ναι, για το άλλο θέμα με τα προσάκια τα ζάρια, νομίζω έχει βάλει και στο Netflix, νομίζω, ένα ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Νομίζω δύο διαφορετικά ντοκιμαντέρ για τη γενιά των φαρμάκων, ας πούμε, που ουσιαστικά νόμιζε ότι μπορούσε να λύσει ή να βάλει τα προβλήματά της κάτω από το χαλί, παίρνοντας ένα χάπι το οποίο, ας πούμε, σου ανέβαζε το κέφι και σου διώχνε μακριά τις κακές σκέψεις. Κάπως έτσι το είχαν στο μυαλό τους. Και εθίστηκαν πολύ. Νομίζω το ντοκιμαντέρ μιλάει για τον εθισμό. Για τα Ζάναξ, νομίζω, συγκεκριμένα. Δεν το θυμάμαι. Όταν νομίζω ότι είναι για τον εθισμό. Για τον εθισμό. Τέλος πάντων, εντάξει, μην πούμε τώρα και πιο βαθιά. Νομίζω δεν είμαστε ούτε ειδικοί, ούτε τίποτα. Ξέρουμε ότι είναι θέμα. Και ότι ένα χάπι ποτέ δεν έλυσε τίποτα. Ναι. Στην πραγματικότητα δεν έλυσε τίποτα. Από μόνο του. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως είναι αλήθεια, αν μπορούμε να πούμε κάτι, ότι. Εντάξει, μας έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Μέχρι αυτά, κάποιοι λέτε ότι είναι βιομηχανία. Εντάξει, παιδιά. Με αυτή τη λογική, όλα βιομηχανία είναι. Τι είναι βιομηχανία. Σε αυτό ειδικά το θέμα, οφείλουμε να είμαστε πάρα, πάρα πολύ. Παιδιά, όλα μια βιομηχανία είναι. Η γέννηση δεν είναι βιομηχανία. Ο θάνατος δεν είναι βιομηχανία. Όλα βιομηχανία είναι, αν το πάρουμε έτσι. Η μεγαλύτερη μπίζνα είναι η γέννηση και ο θάνατος. Γιατί όλοι θα γεννηθούμε, όλοι θα πεθάνουμε. Και η μεγαλύτερη μπίζνα είναι όλο αυτό το γύρω-γύρω από τη γέννηση και το θάνατο. Μα είναι τα μεευτήρια, μα είναι τα τέτοια, μα είναι οι πάνες, μα είναι τα καλοτσάκια, μα είναι από την άλλη μεριά τα φέρετρα, η τελε. Όλα είναι μια μπίζνα. Αν το πάρουμε έτσι, όλα μια μπίζνα είναι. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι μπίζνα. Από τη μέρα που γεννιόμαστε, μέχρι που φεύγουμε, μια μπίζνα είναι όλα. Οπότε. Δεν έχει να κάνουμε, πρέπει να πληρώσουμε. Καλά. Μέχρι ένα αποτέφρο ζητάει. Έχει δίκιο. Πολύ λιγότερα ωστόσο από την άλλη διαδικασία, πρέπει να πούμε. Αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, γενικότερα. Αλήθεια. Πολύ λιγότερα. Όχι. Πολύ λιγότερα όλα. Όλα πολύ λιγότερα είναι. Κέφι και χαρά. Ας μιλήσουμε για την αποτέφρωση, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως. Αποτέφρωση με χαρά, με κέφι, με μπρίο. Όμορφη διαδικασία την οποία θα θυμούνται τα παιδιά σας. Τώρα πια. Μια τεφροδόχο που θα θυμούνται τα παιδιά σας για πάντα, ότι περάσετε τον κόσμο αυτό. Λοιπόν. Αν τη βάλετε παντού, στο σαλόνι, στο κομωδίνο. Μόνο μην την πιείτε για καφέ, λουστείτε. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα, πάμε σε τέτοιο αθλητικό ειδήσιο. Χαρούμενες σκέψεις, τραγουδάκι, κρατάτε σε αυτό το διάλειμμα. Βεβαίως. Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Δεν είναι να ανοίγεις να βλέπεις ειδήσεις, πραγματικά. Καθόλου. Δεν.
καθόλου. Αν γίνεται καθόλου. Αλλά αυτές τις μέρες οι ειδήσεις σε ανοίγουν και σε βλέπουν εκείνες. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν μπορείς να με δεις μπροστά σου όλα αυτά που συμβαίνουν. Συμβαίνουν φρικτά πράγματα. Είναι μια τρέλα. Είναι τρέλα πραγματικά. Και αυτό φοβάμαι ότι τα χειρότερα είναι μπροστά. Αν μιλάμε τώρα για το Ισραήλ και τη Γάζα, τα χειρότερα είναι μπροστά. Δεν είναι πίσω δυστυχώς. Δηλαδή ότι έχουμε δει μέχρι τώρα, φοβάμαι ότι είναι το ορεκτικό της φρίκης. Ναι. Όσο διαβάζω, ξέρεις, σήμερα, αυτές τις μέρες γενικά, προσπαθώ να διαβάζω πράγματα από διάφορες πηγές και να ενημερώνομαι και να βλέπω αναλύσεις. Και είναι μια κατάσταση η οποία μόνο να χειροτερέψει μπορεί. Και δεν είναι αυτό που λένε να χειροτερέψει πριν γίνει καλύτερη, να χειροτερέψει τελεία. Δηλαδή το να γίνει καλύτερη δεν φαίνεται στον ορίζοντα από κάπου. Τόσο μεγάλη κουβέντα, μην την ανοίξουμε τώρα. Είναι πολύ, πολύ βαριά κουβέντα και πολύ στενάχωρη. Και έχουμε κάνει ήδη βαριά κουβέντα και στενάχωρη στο προηγούμενο ημίωρο. Οπότε... Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει. Αν αυτές είναι, αυτές είναι. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα αθλητικά. Την ευκαιρία της σημερινής επισημοποίησης της UEFA για τα δύο Euro του 28 και 32. Ναι. Δηλαδή ότι η Αγγλία και η Ιρλανδία θα. Στην Αγγλία και την Ιρλανδία θα διεξαχθεί το Euro 2028 και στην Ιταλία και την Τουρκία το Euro 2032, αφού το επιβεβαιώσαμε αυτά σήμερα. Θυμήθηκα πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε το Μουντιάλ του 30, έτσι ότι αναλαμβάνει η Πορτογαλία, το Μαρόκο και η Πορτογαλία, το Μαρόκο και η Ισπανία, με τα εναρκτήρια παιχνίδια να γίνονται σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη για συμβολικούς λόγους, ας το πούμε έτσι. Και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε το πρώτο τουρνουά που θα διεξαχθεί σε τρεις ηπείρους, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και οι έξι συγκεκριμένες χώρες, δηλαδή οι έξι συνδιοργανώτριες, ας το πούμε έτσι, θα προκριθούν χωρίς προκριματικά στο Μουντιάλ αυτό. Αυτό αποφασίστηκε. Βολεύει κιόλας γιατί έχουν αυξηθεί και ο αριθμός των ομάδων. Θέλω να πω. Στα 48 πλέον. Οπότε όλοι χωράνε. Οπότε μας παίρνει να περάσουν και έξι χωρίς προκριματικά. Δεν είναι τον 32. Να πεις, παιδιά, μετά λιγοστεύουν πολλοί θέσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Μαζί με την ανακοίνωση αυτή. Να πούμε ότι έγινε και ανακοίνωση ότι το 2034, θα το κρατήσουμε αυτό, ναι. Καλά να είμαστε, ναι. Το Μουντιάλ θα διεξαχθεί, είπε η FIFA, σε χώρα της Ασίας και της Οκεανίας. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει, με πολύ λίγα λόγια, ότι αυτή τη στιγμή δύο είναι χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον. Η μία είναι η Αυστραλία και η άλλη η Σαουδική Αραβία. Ναι. Προς το παρόν έχουν εκφράσει. Προς το παρόν, ναι. Προς το παρόν, ναι. Όσο ναι. Πάνω στο θέμα λοιπόν της διεξαγωγής ενός Μουντιάλ σε τρεις Ηπείρους και έξι διαφορετικές χώρες, βγήκε ο Didier Deschamps και είπε ότι δεν του φαίνεται και πολύ σόι αυτό το πράγμα, δηλαδή να γίνεται τόσο πολύ ανοιχτό. Διότι κατά την άποψή του, και έθεσε ένα ενδιαφέρον θέμα, λέει από ότι το να επιλέγει η FIFA ένα πράγμα περίπου ό,τι να είναι, δηλαδή τώρα τρεις ήπειροι, έξι χώρες, δείχνει ότι της λείπει λίγο λέει, συνοχή σε αθλητικό αλλά και σε ηθικό επίπεδο. Ναι. Το έθεσε έτσι ο Ντεσάν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα κόπωσης από ταξίδια τα οποία ο Ντεσάν εγώ θεωρώ άσκοπα. Δηλαδή με κάποιο τρόπο. Όπως και συγκέντρωση, έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι οι ομάδες μαζεύονταν, ήταν σε ένα μέρος. Αν περνάγαν στην επόμενη φάση, αλλάζαν ξενοδοχείο και πήγαν σε μια άλλη πόλη στην ίδια χώρα, ώστε να μπορούν όσο γίνεται να έχουν ένα πρόγραμμα, να έχουν μια τις ώρες προπόνησης, να έχουν τις ώρες που μαζεύονται, να μην έχουν πολλές μετακινήσεις για να μπορούν να. Γιατί θυμίζω ότι και όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, των Μουντιάλ και των Euro κτλ. Έρχονται συνήθως με το τέλος μιας χρονιάς. Δηλαδή οι παίκτες είναι καταπονημένοι. Mm-hmm. Μην κοιτάμε τώρα το που έγινε στο Κατάρ, ήταν τσόντα. Ναι. Κανονικά είναι καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα γίνει αυτοί να αποφορτιστούν, να μην έχουν πολλά πηγενέλα, πολλά αεροπλάνα μπεζιές, να έχουμε εκεί να μένουμε στο ξενοδοχείο, να κάνουμε την προπόνηση, αγώνες μας. Αν προκριθούμε, πάμε σε μια άλλη πόλη. Ναι, okay, αυτό... Αλλά κάπου κοντά, ρε παιδί. Μια άλλη πόλη. Δηλαδή μπορεί να πάμε και ο δικός πλειολόγος. Δεν είναι ανάγκη να μπαίνεις να κάνεις πτήσεις
πολύ ωραίες, μπες, βγες, κάνε, ράνε. Δεν ξέρω. Είναι, ναι, είναι δύσκολο αυτά τα πράγματα. Είναι ένα ακόμα βασανιστήριο για τους ποδοσφαιριστές. Αυτό. Ένα ακόμα βασανιστήριο. Αυτό. Δηλαδή η FIFA οργανώνει ένα πράγμα. Είναι τρομερό ότι μέσα σε όλες τις κουβέντες χάνεται ένα μεγάλο κομμάτι της ουσίας και αυτή η ουσία συνήθως αφορά τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή η FIFA και η UEFA, οι οποίες τα τελευταία χρόνια διακηρύττουν με κάθε τρόπο το πόσο πολύ τους νοιάζει, πόσο πολύ κόπτονται για την υγεία των ποδοσφαιριστών και για την ξεκούρασή τους. Και ναι, ότι παιδιά, εμείς βάζουμε πράγματα στο καλεντάρι, αλλά είμαστε πάντα μετρημένοι και εντάξει για το θέαμα, για το ποδόσφαιρο και βγαίνουν και λέμε, μα με τους ποδοσφαιριστές δεν τους σκέφτεστε, παιδιά, με τα 60 μας. Ναι, εντάξει, αλλά θα δούμε κτλ. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, όλες οι τελευταίες διοργανώσεις, αν δεις, αντί να τις κλείνουν, τις ανοίγουν. Ναι. Δηλαδή, κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα και ακόμη πιο δύσκολα και ακόμη πιο δύσκολα. Είναι δυστυχώς έτσι. Ναι. Όπως είχαμε στο Μουντιάλ σε τρεις διαφορετικές ζώνες ώρας. Ναι. Εντάξει, παιδιά, στη Βραζιλία που έγινε Μουντιάλ, από στάστα μέρα, δεν είναι μεγάλη της από το να ταξιδέψεις από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Ναι. Συγγνώμη τώρα. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, Βραζιλία, ναι, αχάνει. Και στη Ρωσία υπήρχε, ναι. Αν μετά να πας από την ανατολική άκρη στη δυτική, προφανώς. Ακόμα και σε απλά πράγματα, όπως το να εξοικειωθείς με τις καιρικές συνθήκες σε μια χώρα, και αυτό έχει τη σημασία του. Αν πρέπει να αλλάξεις μετά Ήπειρο και να πας κάπου που είναι διαφορετικός ο καιρός, αλλάζεις ώρα. Βέβαια. Ναι, πολλά πράγματα. Το να πας από τη Βραζιλία, ναι, μπορεί να είναι μεγάλο ταξίδι με στη Βραζιλία, αλλά ο καιρός είναι ίδιος. Η ώρα είναι ίδια. Συνηθίζεις τα ξυπνήματα, την ώρα που κοιμάζεσαι, την ξεκούραση, τον καιρό, τη ζέστη, την υγρασία. Κάπως συνηθίζεις. Αν φύγεις από εκεί και πας στο κρύο. Και μετά πας 50 βαθμούς στη ζέστη και μετά γυρίζεις 20. Δεν γίνεται, το σώμα αρετάρει. Ο οργανισμός κλωτσάει. Είναι πολύ, πολύ απλό μία ομάδα η οποία θα έχει να ταξιδέψει, για παράδειγμα, από την Ασουνσιόν της Παραγουάης στην Βαλένθια, ξέρω εγώ, της Ισπανίας, να ταξιδέψει εγώ την Τετάρτη για να παίξει την Παρασκευή, το Σάββατο, να πει, ρε παιδιά, πότε να μαζέψουν, πότε να φτάσουν, πότε να περάσουμε το jet lag, πότε να συνηθίσουν, πότε να κάνουμε μια προπόνηση και να πάμε να παίξουμε. Ενώ έχουμε εδώ μια άλλη ομάδα, μια άλλη εθνική για παράδειγμα, η οποία εθνική έχει να κάνει, η εθνική ομάδα έχει να κάνει μόνο το ταξίδι, ξέρω εγώ, Βαρκελόνη-Μαδρίτη. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι ίσοι κανόνες ανταγωνισμού τώρα αυτό το πράγμα? Δεν είναι. Δεν είναι. Sorry κιόλας. Δηλαδή. Αυτή είναι το δική σου αεροπλάνο. Ωραία, είστε. Τέλος πάντων. Πάση περιπτώσει. Μιλάω για χαρούμενα πράγματα, εντάξει, αφηγήσουμε γιατί χαμογέλασε το χυλάκι μας με κάποιο τρόπο, να πούμε ότι ο μεγάλος Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται στην τελική τριάδα για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στην Ευρώπη. Ποιοι είναι άλλοι δύο? Κορυφαίος τυβικού, ο Ντουπλάντης και ο Τζέικοπ Ιγκεμπρίκτσεν. Ναι. Ο οποίος είναι Νορβηγός δρομέας, δεν τον ήξερα. Ναι. Εντάξει, τον Ντουπλάντης τον ξέρουμε. Τον κύριο Ιγκεμπρίκτσεν δεν τον ήξερα. Αυτοί οι τρεις είναι. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ντουπλάντης εύκολα θα το κερδίσει, αλλά δεν γιατί? Έχει. Γιατί εύκολα θα το κερδίσει? Γιατί είναι μια βελτιωμένη εκδοση του Μπούμκα. Ναι, αλλά γιατί δεν το κερδίσει εύκολα? Ο Τεντόγλου έχει κάνει απίθανα πράγματα. Και ο Ντουπλάντης έχει κάνει πιο απίθανα. Κάνει το ένα παγκόσμιο ρεκόρ μετά το άλλο. Εντάξει. Παγκόσμιο. Εντάξει. Ο Τεντόγλου πολύ δυνατό. Δηλαδή τρίτο δεν θα βγει, να σου το πω έτσι. Ναι. Δεν θα βγει. Αλλά και πρώτο δύσκολα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν γνωρίζω, είναι η αλήθεια, αν. Ποιοι ψηφίζουν εδώ πέρα και πώς γίνεται η ψηφοφορία. Golden Tracks λέγεται. Αυτή είναι η φιναλίστ. Τέλος πάντων, το ότι ο Τεντόγλου βρίσκεται εκεί, σε κάθε περίπτωση, έτσι είναι σημαντικό. Είναι μια αναγνώριση. Να απαντήσω απλά σε ένα μήνυμα που λέει κάποιος, που λέει σιγά μην μπουν σε δύο αεροπλάνα και τους πέσει ο κόλος. Στο NBA κάθε τρεις μέρες πετάνε. Mm-hmm. Βεβαίως και πετάνε στο NBA, αλλά στο NBA κάνουν μια προετοιμασία ειδικά ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτές τις συνθήκες. Δεν κάνουν σημαντικότητα προπονήσεις ενδιάμεσα μες στη χρονιά. Ένα ξεμούδιασμα κάνουν κάθε φορά πριν τον αγώνα. Έχουν φτιάξει το βιορυθμό τους έτσι και με τη φαρμακευτική υποστήριξη με τέτοιο τρόπο, ώστε να χτίζουν το σώμα τους και τον οργανισμό τους στην προετοιμασία και μετά να πηγαίνουν σε όλη τη regular season και στα playoffs με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Οι ποδοσφαιριστές, το ποδόσφαιρο που γνωρίζουμε πάντων εδώ πέρα, έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Στα εθνικά τους πρωταθλήματα έχουν τους αγώνες των εθνικών, έχουν τους αγώνες ευρωπαϊκούς όσοι παίζουν κτλ. Και τους ζητάμε μετά στο Μουντιάλ, στο Euro, να πάνε να κάνουν μια
υπέρβαση στον οργανισμό τους. Να βγουν τελείως από το ρυθμό τους, να βγουν τελείως από το ρυθμό που ζουν και προπονούνται. Το μετά το τέλος της σεζόν έχει τεράστια σημασία. Είναι σαν να σκέφτεται ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, σκεφτείτε εσείς για τον εαυτό σας, εσείς που δουλεύετε, για παράδειγμα, 9-7, ένα ωράριο 9-7, καθημερινή, πώς είστε μετά, ξέρω εγώ, από 4 μέρες δουλειάς, τα μεσάνυχτα. Ναι. Πώς είναι ο οργανισμός σας. Κάπως έτσι αντίστοιχα είναι ο οργανισμός των ποδοσφαιριστών. Ναι. Μετά από πολλούς μήνες δουλειάς, ξέρω εγώ, μέσα στη σεζόν. Είναι ο οργανισμός των ποδοσφαιριστών, είναι καταπονημένος. Και το καταπονημένος είναι και γλυκιά λέξη. Ναι. Για να το περιγράψουμε. Επίσης, κάποιος θα συμπλήρωνε ότι στο NBA δεν γίνεται το μικροντρόλ. Θα συμπλήρωνε κάποιος. Σε αντίθεση με τους ποδοσφαιριστές, θέλω να πω, drug test γίνεται στο NBA. Αντιτόπιο κοντρόλ δεν γίνεται, θα έλεγε κάποιος. Εγώ παίρνω απόσταση από εδώ μέχρι το NBA ολόκληρο. Σωστό και αυτό. Πολύ οπότε, σωστό και αυτό. Πολύ δηλαδή κάποιος θα συμπλήρωνε επίσης, ας πούμε, ότι και όταν έρχεται η Team USA, ας πούμε, για παράδειγμα, στο μπάσκετ να παίξει, δεν πηγαίνει η Wanda να σου χτυπήσει την πόρτα ποτέ. Θέλω να πω, άνθρωποι τώρα πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι στον Ολυμπιακό Χωριό, που είναι στην Κρήτη. Στην Κρήτη, πού να τρέχουμε στην Κρήτη τώρα. Ξέρω εγώ, όταν ήταν εδώ στου Ολυμπιακού Αγώνε, ξέρω εγώ πού ήταν οι άνθρωποι, πού ήταν στο αεροπλανοφόρο, κάπου ήταν τότε, θυμάμαι. Για η Team USA κάπου ήταν χώρια από του υπόλοιπου. Δεν πήγε κανένα να του ενοχλήσει και να του πει: Γεια, είμαστε οι Γουάντα, κατουρίστε στο ξενοδοχείο. Δεν ενοχλούμε του ανθρώπου τώρα. Σεβόμαστε το γεγονό ότι οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι. Σεβασμό. Λέει: Μπορεί να μην είναι. Του έρχεται να κατουρίζει. Πάμε στο πετουζόρι, κατούρα λευρών. Είναι πράγματα αυτά τώρα. Και δώσουμε τώρα μπύρες, θα του δώσουμε αλκοόλ να πιούν στους ανθρώπους τώρα για να κατουρίσουν. Ναι. Όχι, δεν κάνουν διαπράγματα. Οπότε κάποιο θα έλεγε ότι μη συγκρίνουμε τώρα με το NBA. Τώρα είναι άλλος κόσμος εκεί πέρα. Τώρα μη συγκρίνουμε. Εδώ πέρα έχουμε αντιτόπινγκ τώρα στο NBA. Δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένα σπορ που μας αρέσει. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι αθλητική, να πηγαίνουν ψηλά. Τώρα, αν αυτό, υπάρχει και κάτι άλλο, μια πρωτεΐνη, ενώ μια πρωτεΐνη έχει πάρει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, μια πρωτεΐνη για να πει, μας ενοχλεί. Θα ορίσουμε εμείς το διαιτολόγιο του ανθρώπου, δηλαδή. Όχι. Δεν κατάλαβα. Ποιοι είμαστε, θεοί είμαστε εμείς για να πούμε το διαιτολόγιο του. Έλατε. Δίνουν θέαμα, Κώστα, με αυτό έχει σημασία. Δίνουν το θέαμα, είναι το θέαμα. Εντάξει. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων. Μεγάλη ιστορία επίσης, μην λησμονήσουμε να το πούμε, επειδή συζητάμε συνεχώς για την. Για τα χρέη των ομάδων, για τα προβλήματα του οικονομικού ελέγχου και τον τελευταίο καιρό είναι η Μπαρσελόνα μέσα σε αυτό το. Στα πρωτοσέλιδα τέλος πάντων για οικονομικούς ελέγχους που γίνεται και για τους διαιτητές και για προμήθειες σε ατζέντιδες όπως λέγαμε χθες και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Και πλέον είναι και η μπασκετική Μπαρσελόνα. Ναι. Μαζί της. Διότι σύμφωνα με δημοσίευμα ισπανικής ιστοσελίδας για τη σεζόν που έκλεισε. Η μπασκετική Μπαρτσελόνα, προσέξτε, είχε απώλειες 56,6 εκατομμύρια ευρώ. Μα γι' αυτό φέτος προχωρήσει αυτές τις αλλαγές στο ρόστερ με το μύρο της και αυτά που προσπαθούσαν να σπάσουν τα μεγάλα συμβόλαια και να πάνε σε μια διαφορετική πολιτική. Ήταν αυτός ο λόγος, ότι είχε μπει πάρα πολύ μέσα και αυτό το μαγαζί. Είχε μπει πάρα πολύ και μπήκε πάρα πολύ γιατί στο budget σεζόν μπήκαν τα λεφτά που θα έπαιρνε ο Μύρο της και ο Χίγκινς για τα επόμενα χρόνια των συμβολέων τους. Ναι. Γι' αυτό προέκυψε αυτή η ιστορία, γιατί έγιναν οι αποζημιώσεις. Οπότε, ενώ το budget της Μπαρσελόνα, της μπασκετικής πέρσι, ήταν 39 εκατομμύρια ευρώ, φέτος το ρίξαμε στα 26 και βλέπουμε. Ναι. Εντάξει, δεν χρωστάει χρήματα η Μπαρσελόνα, αλλά με τέτοια διαφορά εσόδων-εξόδων, κάλυψε το budget της με χρήματα της ομάδας, οπότε το τμήμα μπάσκετ είναι πλέον ζημιογόνο. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό γίνεται. Τέλος πάντων. Πολλά λεφτά, πολλά θέματα. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες. Ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι γίνεται η ιστορία. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Α, βλέπω. Σαν σήμερα η περίφημη διπλή επέμβαση του κουπέτη. Θυμόμαστε. Είναι σε όλα τα. Πώς να πούμε, τα βίντεο με σοβαρά στιγμιότυπα που σέβονται τον εαυτό τους, να χρησιμοποιήσουν μια πολύ παλιά έκφραση. Μια πολύ ωραία, πολύ ωραία απόκρουση με κεφαλιά από τις πραγματικά σπάνιες. Όπως επίσης χαιρόμαστε που βλέπουμε τώρα, έστω και τελευταία στιγμή, για να κλείσουμε κάπως με το θέμα το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή, με τον Εντέ Ναζάρ, ότι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο επιμένει με tweet του πριν από 40 λεπτά, και είπε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, σεβόμαστε σε κάθε περίπτωση, έτσι,
είπε να ξέρετε ότι τους τελευταίους 4 μήνες ο Αζάρ είχε πρόταση και από το MLS και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, αλλά... Είμαι σίγουρος. Από το MLS είχε ακουστεί και την Ίντερ Μαϊάμι συγκεκριμένα, ναι, ότι όταν άρχισε να παίρνει εκεί όλους τους υπόλοιπους, ότι ενδιαφέρθηκε. Και η Σαουδική Αραβία είμαστε σίγουροι ότι θα του έγινε κάποια πρόταση. Δεν ήθελε ο άνθρωπος. Δεν ήθελε. Ο άνθρωπος έβγαλε πολλά λεφτά, δεν ήθελε να τρέχει τώρα πάλι. Λέει προετοιμασίες, προπονήσεις, τρέχα από εδώ, τρέχα από εκεί. Άστα να πάρει το διάολο. Καλά, δεν είμαστε, πίνουμε μπύρες. Αυτό που έλεγε. Ήρθε ο καιρός να ράξω να πίνω μπύρες. Δεν ήθελε, δεν μπορούσε. Δεν την πάλεψε. Μιλώντας για παλεψιά, ένας τύπος που έπαιζε football manager. Το δόλιο. Εντάξει, πραγματικά. Δόλιο. Τον νιώθουμε, τον ναι. Συμπονούμε. Έπαιζε λοιπόν ουαλικό πρωτάθλημα, είχε πάρει την εικόνα Quay Nomads, με αυτό το περίεργο όνομα. Έχει φτάσει λοιπόν στο 2030 και κάνει τρομερή σεζόν με την ομάδα ATT, δηλαδή σε 32 παιχνίδια τελειώνει με 26 νίκες και 6 ισοπαλίες και παρόλα αυτά χάνει το πρωτάθλημα για ένα βαθμό από την TNS, η οποία είχε στα 32 της παιχνίδια αντίστοιχα 28 νίκες, μία ισοπαλία και 3 ήττες. Οπότε, αίτητος μεν, χάνει το πρωτάθλημα. Μου έχει τύχει και εμένα, πρέπει να σου πω αυτό. Σε ελληνικό πρωτάθλημα, με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δύο ομάδες αίτητες και εμένα, νομίζω και με το ίδιο ρεκόρ, και χάθηκε στη διαφορά των γκολ. Αν θυμάμαι καλά. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος τύπος την ίδια χρονιά πήγε στον τελικό του ουαλικού κυπέλου, τον οποίο έχασε στα πέναλτι, και πήγε και στον τελικό του ουαλικού League Cup, τον οποίο επίσης έχασε στα πέναλτι. Εντάξει, εκεί το κλείνει το παιχνίδι. Θέλω να πω, δεν συνεχίζει η επόμενη χρονιά στην πραγματικότητα. Σπουδαίος. Εγώ λέω σπουδαίος. Ναι. Αυτός είναι ένας άνθρωπος σπουδαίος. Κάνει σαν install. Εκείνη, δηλαδή, όταν χάνει πια και τον τελευταίο τίτλο στα πέναλτι, κάνει σαν install. Παίρνει το, αν έχει, ξέρω εγώ, το CD, το DVD, το σπας, το και σε μια τελετή, και προχωράς ζωή σου παρακάτω. Και παίζει, ξέρω εγώ, Candy Crush από εδώ και πέρα. Ναι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Για μια χρονιά είναι δύσκολο. Είναι η αλήθεια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Περαστικά στον συνάδελφο. Τι να πω, καλά, δεν θα είναι ο μόνος τώρα. Αυτός τώρα το μοιράστηκε στα social media. Δεν είναι ότι είναι ο μόνος. Θα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και άνθρωποι που έχουν χάσει πρωταθλήματα τελευταία αγωνιστική με αδιανόητα αποτελέσματα στο CM. Και άνθρωποι που έχουν χάσει τελικούς κυπέλου που ήταν 3-0 μπροστά. Και χίλια δυο. Και στα πέναλτι, καλά, δεν το συζητούμε. Για τα πέναλτι. Επειδή έχω δοκιμάσει μέσα στα χρόνια διάφορα πράγματα, ξέρεις, έχει μια προεπιλογή το σύστημα για τα απέναντι. Είτε την κρατήσεις, είτε την αλλάξεις. Δεν έχει σημασία. Δεν πάει να βάλεις όλους που έχουν 20 set pieces. Όχι. Μα αυτό σου βάζει κάτι παίχτες που μπορεί να είναι τραυματίες, μπορεί να είναι τέτοια. Και άμα τους βγάλεις και βάλεις τους υγιείς, οι υγιείς τα χάνουν και οι τραυματίες τα παστελώνουν. Ναι, εντάξει. Τρομερά πράγματα. Εντάξει, πραγματικά. Πραγματικά. Πραγματικά τρομερά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, ούτως ή άλλως. Το CM είναι γεμάτο. Δραματικές ιστορίες. Γεμάτο δραματικές ιστορίες. Γεμάτος κλαυσίγελος. Και τέτοιες περιπτώσεις με τερματοφύλακες να χτυπάνε πέναλτι, με παιχνίδια να πηγαίνουν στα 10, στα 12 και να λες πόπο, δεν έχω άλλους, θα μπουν να χτυπήσουν μέσα οι τραυματισμένοι. Γιατί, χίλια δυο. Και πολλές φορές τα πέναλτι, βεβαίως, και να κλείσουμε αυτό. Σαν να ήξερε μερικές φορές με το που έβγαζε το πρώτο μήνυμα πριν την εκτέλεση, καταλάβαινε ότι είναι χαμένο. Κατάλαβε, αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, λοιπόν, μικρές θύμισες, γλυκές. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, έχει πάει 11:30. Πάμε σιγά-σιγά σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε με τα μηνύματά σας και τα mail σας μέχρι τις 12. Προγούλη Χένες λέει το εξής, λέει πόσο τιμά αγρινιώτησα παίχτρια στο σόου σε Φερλί Μποτρίνη που είπε ότι κάνουν καλές σούφλες αντί για σούβλες. Έτσι το λένε, έτσι το σούβλες είναι. Και σε ένα μέρος δεύτερο η Προγούλη λέει και πόσο τιμά το Σεφερλί που έκανε το αστείο με το γνωστό πιάτο με μακαρόνια και πόσο τιμά εμένα που βλέπω το σόου on demand πιστά όταν γυρνάω από τη δουλειά. Μπράβο, γιατί αυτής.
Άλλο μήνυμα. Πόσο τιμά γυραιά κυρία μπροστά μου στο αεροπλάνο που έκανε εξκαφή στα αυτιά, ναι, υποβοηθούμενη από τις αναταράξεις της προσγείας για, για μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Ο δημοφιλέας Φόκ λέει: σας ακούω αραχτός με τη δικιά μου, η οποία μου λέει: με φτιάχνει αυτή η βαθιά μπάσα φωνή, αναφερόμενο στο Βαϊμάκι. Μάγκες με φτιάξατε, επιτέλους θα παστελώσω σήμερα. Mm-hmm. Είναι χαρά μας. Αν μπορούμε να λειτουργούμε, ας πούμε, σαν ραδιοφωνικό Viagra με κάποιον τρόπο, mm-hmm, είναι μεγάλη μας χαρά. Εντάξει, πολλά μηνύματα για. FM 13, να κερδίζω πρώτο μάτς 4-0, δεύτερο παιχνίδι προηγούμε 2-0, τελικό σκορ 7-2. Δεν ξέρω πώς δεν έσπασα τον υπολογιστή. Πω. Εντάξει, να αρχίσουμε ιστορίες τέτοιες τώρα. Ναι. Όπως λέει και ο Μιχάλης, αν ο Αζάρ είναι στο top 10 των Βέλγων ποδοσφαιριστών, ο Έρβιν ο Λέμενς που είχε φέρει ο Νερουλάς ο Σόλιτ, σε τι θέση είναι? Ο Θανάσης από Πατραλές, στο διάδρομο της πολυκατοικίας ακούγεστε εσείς, αν είναι το τούμπανο γειτόνισσα να το πει. Το Fight Club μας φαίνει πιο κοντά, είναι γνωστό. Για να δούμε. Ναι. Για. Αυτό που έπαθε ότι πάκο στο μάνατζερ το έχει πάθει και ο Κλάουντιο Ρανιέρη στην πραγματική ζωή. Ναι, αλλά η ζωή το έδωσε πίσω μετά. Ναι, πίσω, και ο Ζεσούς το έχει πάθει. Επίσης. Δεν το έδωσε πίσω. Όχι, δεν το έδωσε, δεν το έδωσε αυτόν. Όχι. Ο Τσικιτσόνκης λέει: τάκαρε και εγώ I touch myself όταν βάζει τέτοια αισθησιακά. Θα κάμω τον έρωτα χωρίς φραγμούς απόψε. Mm-hmm. Βάλε και ένα πριόνι όμως να τα ακούσω, γιατί στο σπίτι έχω μόνο μια νεροχελώνα. Mm-hmm. Mm-hmm. Θα ήθελα απλά να αναφέρω την ευχή που μου δόθηκε όταν ήμουν στο στρατό από περισσότερα του ενός άτομα άγνωστα μεταξύ τους, η οποία ήταν καλή υπομονή. Ανεβαίνω κάθε μέρα την Αγία Ιωάννου και βλέπω το πρακτορείο ταξιδιών Μάνησης. Ταξίδι άνεσης. Σας σκέφτομαι κάθε μέρα. Λέω πας Ακώστα. Ναι. Και εμείς θα μας σκεφτόμασταν κάθε μέρα να περνάμε από εκεί μπροστά. Ναι. Όχι, ο Αζάρ δεν είναι ο Βέλγος ο Φεμπέκ. Εντάξει, όχι, ας μην φτάσουμε εκεί. Φίλο την Ντάγκαν, δεν έχουμε εικόνα ακόμα αν ο Σότς εξελέγει στην κοινότητά του. Ναι. Περιμένουμε ενημέρωση. Μεγάλη αλήθεια, οι πιο ωραίες φωτό για τάφο είναι αυτές που βγάζουμε σε γάμους. Λέω ο Γιάννης Απούλης πολύ. Και σε μπουζούκια. Και σε μπουζούκια, λέω, βέβαια. Ναι, ναι. Και σε μπουζούκια, ναι. Παλιότερα που βγάζαμε, δεν ξέρω αν πια υπάρχει το επάγγελμα του φωτογράφου των μπουζουκιών ή τέλος πάντων αν μπορεί να υπάρχει, αλλά πόσο δουλεύει, γιατί όλοι δουλεύουν selfie. Θέλω να πω, υπάρχει. Αγοράζει κανείς από τον άνθρωπο. Ναι. Γιατί παλιά δεν είχαμε κινητά, αγοράζαμε από τον άνθρωπο να έχουμε μια φωτογραφία με τον Νέτο δίπλα. Τώρα που έχουμε τα κινητά, δίνει ο άλλος το δεκάρικο. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Όπως λέει, τα καρεμί τους ακούς, εσύ συγκεκριμένα μπορείς να μας συνταγογραφήσεις 2-3 CD με τα δικά σου από Νεπάλ και όλα θα γιάνουν. Mm-hmm. Σταμάτησε, λέει ο Τραγανός Δέλλα, στην μπάλα ο Αζάρ και δεν μάθαμε ποτέ για ποιον λόγο τον είχαν βάλει εξώφυλλο στο FIFA 2020. Ναι. Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά. 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 Ο φίλος που ακούγεται στο διάδρομο το εκπομπή λέει: αν μένει δίπλα στον Ευαγγελισμό, να τον ενημερώσω ότι δεν είναι η γειτόνισσα η Τούμπανο, αλλά ας έρθει στο δεύτερο να μου δείξει πού μένει αυτή η γειτόνισσα. Μάλιστα. Ναι, είναι κάποιος ψυχολόγος που προσπαθεί να βοηθήσει με ψυχανάλυση. Ο ψυχίατρος επιπλέον συνταγογραφεί φάρμακα συχνά συνεργάζονται μεταξύ τους. Και okay, άλλο παρεωριά, άλλο η λύση στο πρόβλημα. Mm. Διαβάζω κάποια μηνύματα έτσι, γιατί έχετε στείλει διάφορα και αρκετά προσωπικά. Ο πρώην Γιαννίκη Βίτιβιτς έχει στείλει το εξής τρίλημα. Ναι. Κάνει η FIFA Mundial σε Σέρες και Καμτσάκα. Καμτσάτκα, ναι. Καμτσάκα το έχει στείλει. Σε Σέρες και Καμτσάκα, λοιπόν. Στο έχω πει, συγγνώμη που στο κόβω τώρα, αλλά πρέπει να σου το πω. Ναι. Σου έχω πει ότι η Καμτσάτκα είναι πάρα πολύ αγαπημένη, διότι βρίσκεται στο αγαπημένο μου βιβλίο των παιδικών χρόνων, ναι, που είναι ο Μιχαήλ Στρογκόφ. Μάλιστα, ο Μιχαήλ Στρογκόφ πηγαίνει στην Καμτσάτκα. Μάλιστα. Οπότε, Χερσόνησος είναι. Κάνει συγγνώμη. Η FIFA Mundial σε Σέρες και Καμτσάτκα, την άλλη μέρα Μόντρεαλ, εχθές σε Φες Καλκάτα ή Μαγκελάνο στη Λαπάζ, στις Σφαίρες, στην Τζακάρτα. Μεγάλη αλήθεια. Θέλω να πω, προκαταβολικά ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Οδηγώντας σε ταξίδι, όποτε κάνει στάση για να ξεπιαστεί η φαμίλια, κάτι μέσα σου σπάει που θα περάσουν όσοι με τόσο κόπο προσπέρασες τόσες ναι, ώρες. Ναι, βέβαια. Τεράστιο αυτό. Σκίζει την ψυχούλα σου εκείνη τη στιγμή. Τεράστιο αυτό, όπως τεράστια
Χωρίς λόγο βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σημαντικότητα, ναι. Και κυρίως στα μπάρες και άλλα, για παράδειγμα, είναι υπάρχουν παράλληλες μεγάλες αλήθειες με αυτό. Η οποία, ας πούμε, μία είναι, για παράδειγμα. Όταν ξέρεις ότι θα κάνεις στάση σε λίγη ώρα, τσεκάρεις κανένα δύο αυτοκίνητα στον δρόμο. Ένα φορτηγό που είναι χαρακτηριστικό, ένα κάτι. Και κοιτάς όταν είσαι σταματημένος, αν θα προλάβουν να περάσουν. Από εκεί πέρα είναι ένα. Στάνταρ αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι για κάποιο λόγο, ενώ φεύγεις πάντα από τα πάρκινγκ και τα ΣΕΑ χαλαρός, δηλαδή όταν πέσεις, είσαι χαλαρός. Ναι, έχεις πει καφέ, έχεις κατουρίσει, έχεις κάνει, έχεις φάει. Με το που θα πατήσεις στην Εθνική, παρότι είσαι με 60 και βλέπεις τον καθρέφτη 500 μέτρα, ότι έχει ένας με 150, αρχίζεις και δίνεις. Δεν θα μου περάσει κανένας τώρα. Κανένας άλλος. Κομπλεξικοί που είμαστε. Κομπλεξικάρες. Ναι. Αυτά. Ευχαριστώ. Ορίστε, εγώ τα λέω εδώ πέρα. Καλά κάνεις. Πολλά μηνύματα μας έχετε στείλει για το θέμα της ψυχικής υγείας. Πολλά. Τα διαβάζουμε όλα, να ξέρετε. Εμείς τα διαβάζουμε όλα. Στον αέρα, όχι. Είναι ο Λάζαρος Ρότα ο Έλληνας Γκάρι Νέβιλ? Όχι, λέω. Όχι. Ωραίο όμως. Ωραίο. Αν θέλει ο φίλος τύπια αποτελέσματα και μεσημεριανές ώρες, ας αφήνει την TV στην κρατική τηλεόραση να έχει ερέθισμα το κορίτσι εκτός από φωνή και κορμί του κυρίου Κώστα στην οθόνη. Μάλιστα. Για το φίλο που ακούγεται Fight Club στην πολυκατοικία, δεν είναι η γειτόνισσα, αλλά ο τούμπανος γείτονας. Τζόελ, 195, 120 κιλά. Για τον εαυτό του θα μιλάει προφανώς. Ο ίδιος είναι ο τούμπανος γείτονας. Κάποιος μας γράφει μια ρίση, ας το πούμε, του Καζαντζάκη. Κάθε χωριό έχει έναν τρελό και αν δεν έχει, τον δημιουργεί. Και του Ζεζού του το έδωσε πίσω η τύχη. Πήρε Λιμπερταδόρες με τη Φλαμέγκο με 2 γκολ μετά το 90, ενώ είχαν 0-1. Σωστά. Εντάξει, φαντάζομαι ότι άλλα πράγματα είχε στο μυαλό του, αν πήρε το Λιμπερταδόρες. Του Ρανιέρη του το έδωσε όμως καλά η μοίρα. Ασόκα βλέπει ο ψηλός και ορθώνει το κατάρτι. Ελάτε κύριε Ιάννη μου να πιάσουμε τον Μάρτι. Ή ρίλο ψάχνουν στη δουλειά, με αυτός είναι σε πάρτι, λέει ο Νταμιάν Κάντσο. Έχω γράψει τη φωνή του κυρίου Κώστα σε μπομπίνα. Όταν τη βάζω να παίξει στις μισές στροφές, ο Λελίτο μου ανάβει σαν πειρακτωμένο κουκουνάρι. Χορχελίτο, το συνεφίλ χαμήν της Κοίμπρα. Ο Τρεις και ο Κούκοτς λέει, ζούμε σε μια εποχή που συμπιεζόμαστε ψυχικά και ψυχολογικά μέσα σε ένα περιβάλλον ματσίλας, διάχει του φεμινισμού, άκρα του δικαιωματισμού και ετεροκαθορισμού. Ο συναισθηματικός μας κόσμος πιέζεται και καταπιέζεται καθημερινά με ολέθριες συνέπειες. Ένα από τα μηνύματα που διαβάζω. Έχουν στείλει διάφοροι για την Κατσάτκα, ένας εκ των οποίων λέει Καμτσάτκα. Εμείς οι λαϊκοί την Καμτσάτκα την εμάθαμε από το ΡΙΣΚ, το επιτραπέζιο, που φορτώνει στρατό επειδή είναι πύλη μεταξύ Ασίας και Βορείου Αμερικής. Ωραία. Ο με νόμισε σκληρόντα ή με είπε χουλιγκάνο και εγώ καρδιά μου λύγησα και ακούω Νίκο Γκάνο. Λέει, μόλις έγινε αυτό που φοβόμουν, άνοιξα κουτί να φάω παγωτό και είχε αρακά. Όπως βλέπω τον Μποαριέ εναντίον του Ντάλας Μαβερικς, πιστεύω ότι ο Κομπέρ δεν είναι ούτε καν ο καλύτερος αμυντικός ψηλός στη Γαλλία. Μπορεί να είναι ο 8ος και εκεί όμως. Και εκεί να είναι ο 8ος. Έχουμε ένα νιου έντρι στα τριλήματα, τον Παναγής Μαδιάμ. Ο οποίος λέει, μάτς εθνικός προοδευτική, σκέφτομαι τεφροδόχο, γουστάρω τη γειτόνισσα και η σελήνη χωχό, ή ήταν μούφα το τρίλημα, θα βρω πιο ωραίο, το έχω. Καλό. Το θέμα είναι, λέει, ότι αν τον έτο σου μελώνει με βαϊμάκι και μετά κερνάς, τότε θα σκέφτεται τον μπουρί του ψηλού και όχι εσένα. Το έχω πάθει εγώ και ξέρω. Σιγά ρε παιδιά, σιγά. Ναι, ο Κίθριτας στη συνήφαρε τη τάχτη του πατέρα του. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα αν είναι αλήθεια. Εντάξει, αλλά και σε τι κατάσταση ήταν, έτσι. Ναι. Και να μείνει ζωντανός. Και σε τι κατάσταση ήταν μετά τις μετά τις τάχτες. Και είχε μείνει ζωντανός. Ναι, βεβαίως. Βέβαια. Το Προζάκ που στην Ελλάδα έχει άλλο όνομα, ήταν θαυματουργό φάρμακο. Εμένα αμέσως, τώρα πάλιωσε. Μάλιστα. Ο Τραγανός δεν λέει, εδώ λέει βάλω McTominay γκολ στις καθυστερήσεις. Το ένα από ασίστ του Μαγκουάιρ δίνοντας την νίκη κοντά στην Μπρέντφορντ. Και αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Τι να λέμε τώρα. Τραγανέ, έχεις τα δίκια σου. Ναι. Δεν
μετά ήταν τέλειο να μπαίνανε στα ΣΕΑ, λες και κάνουν pit stop, τουαλέτα, φαΐ και καφέ σε ένα πεντάλεπτο, θα το κάναμε. Εντάξει παιδιά, αν βιάζεσαι πολύ το κάνεις σε πεντάλεπτο. Αν δεν βιάζεσαι, κάθεσαι με την ησυχία σου, πίνεις τον καφέ σου, αράζεις, πας στην τουαλέτα, πίνεις ένα νερό, τσιμπολογάς κάτι, γιατί να βιάζεσαι. Άμα βιάζεσαι, τα κάνεις όλα γρήγορα. Ναι. Άρα γιατί να βιαζόμαστε, ταξίδι πας. Είναι ο Σλάβεν Μπίλιτς ο Μίλτος Μακρύδης προπονητικής. Ναι, είναι. Και εμφανισιακά. Ναι, εμφανισιακά σίγουρα. Ναι. Κύριε Κώστα, φαντάζομαι ότι αυτός που είπε για την ιστορία περί anti-doping control στο NBA σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο έχει μικρό όνομα το Πολ, σωστά? Και τη χάνει Γάλλος και η μεγάλη αδυναμία σας. Δεν καταλαβαίνετε εμείς. Ναι. Μας έχει στείλει ο Κυρλίκος, το είχα δει και εγώ, ναι, ότι στην κεντρική Κέρκυρα έχει κατέβει και πρώτος μάλιστα και πας δεύτερη Κυριακή ο κύριος Στέφανος Χαράλαμπος, πενιντάρχου πουλημένος. Μπράβο του. Ο άχαστος πραγματικά, δηλαδή αυτός είναι άχαστος. Αν παιδιά αφήνεις νεφρό στο ΣΕΑ για όλα αυτά, για να πάρεις ένα καφέ και ένα σάντουιτς. Τι σιγά. Έχετε πάει στο αεροδρόμιο? Ναι, έλατε. Έχετε πάρει από καράβι? Σε κάνα καραβάκι μπήκα το καλοκαίρι. Εγώ μπήκα στο καράβι και άφησα νεφρό στο καράβι. Όχι στα ΣΕΑ. Τι λέτε τώρα. Στα ΣΕΑ που έχει μέσα και γνωστές, τέλος πάντων, αλυσίδες σε καφέ και τέτοια, οι τιμές στα ΣΕΑ είναι όπως είναι και στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν έχει κρουά Εβερεστή, Γρηγόρη, οτιδήποτε. Όσο το πληρώνεις εκεί, το πληρώνεις στα ΣΕΑ. Τι νομίζετε? Έξω βάζει και τη βενζίνη. Ναι, βάζει και εντάξει, τη βενζίνη, ναι, και το κουστό. Ναι. Αλλά μην βάλεις βενζίνη, τι να σπρώχνε. Άμα δεν βάζει νεκρά. Τι να σου πω. Κατέβα και σπρώχνει. Όπως λέει πιο σωστά ο Ρέτρα Σακελαρίου, ο Μπίλιτς είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς προγραμματικές. Καλύτερο νομίζω αυτό. Μάλλον Τάκι Μπουλία άκουγε και συνέφαρε τη τάξη του πατέρα του Κιθ Ρίτσαρντ. Το να σκέφτεσαι το Βαϊμάκι και να κερνάς είναι ανάλογο του να κάθεσαι συνοδηγός στο δικό σου αμάξι. Είναι το θέμα ποιος οδηγάει. Αν δεν οδηγάει κανείς και είσαι και συνοδηγός. Για το φίλο με τον Αρακά, άνοιξα κουτί να λείψουμε τα χήνη και είχε μέσα μασέλα. Μάλιστα. Ωραία. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Μην έκανα από την άλυψη μασέλα. Κύριε καλησπέρα σας, G4 Grobbelar εδώ. Καλή χρονιά να έχουμε στη διοργάνωση που κρατάει από τον Αύγουστο στον Μάιο. Παίζονται 150 μάτς και όλα αυτά για να το σηκώνει η Real χρονιά παραχρονιά για να ξεγελάει πως υπάρχει ανταγωνισμός. Έχουμε ξεκινήσει σκουριασμένα. Δεν πιάνουμε τα περσινά στάνταρ με τα 90% plus ποσοστά που είχατε πέρσι, αλλά έτσι είναι μετά την προετοιμασία τα πόδια είναι βαριά. Οι ευχές μας έπιασαν τόπο. Ναι. Λοιπόν, κύριος Κώστας, μέχρι στιγμής 15 στα 32. Mm-hmm. Κύριος Γιάννης 14 στα 32. Α, κοντά, ντερμπάκι. Θυμίζω πως πέρυσι είχα μεγάλο νικητή τον κύριο Κώστα με 72 στα 126, έναντι του κύριου Γιάννη με 64 στα 126. Καλή χρονιά να έχουμε και επιστρέφουμε ανανεωμένα σκορ μετά την τέταρτη αγωνιστική. Χάσαμε και κάποια βέβαια που δεν προλάβαμε να τα πούμε, είχαμε ξεχάσει. Έτσι, ναι. Είχαμε και αυτή την αγωνιστική. Ναι. Αλλά μας τα έχει στείλει αναλυτικά όπως πρέπει όλα με πίνακε. Το σκορ είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Και παρακαλεί στο ιστερόφ να δώσουμε χαιρετισμού στο γάτο μου. Δώστε χαιρετισμού, λέει, στο γάτο μου Venom. Ή Μάκης από το Βενομάκης που σας ακούει και με βοηθάει στο FM23. Να είναι καλά, να είναι καλά και εσύ και ο Βένομ. Αν το σταμάτη μας στα ΣΕΑ ήταν pit stop, εγώ θα πήγαινα σε αυτά τις Ferrari για να προλάβω να κοιμηθώ και κάνα δύο να ξεκουραστώ. Δεν μπορώ να σε αδικήσω για αυτό που λες. Λέει κάποιος, τώρα παίζει να στέλνουμε ταυτόχρονα μηνύματα δύο άνθρωποι που μένουμε μαζί. Γιατί κοιταζόμαστε ύποπτα έπειτα από κάποια που έχετε διαβάσει. Ή θα χωρίσουμε ή θα κεραστούμε απόψε. Εύχομαι το δεύτερο ολόψυχα. Να κεραστείτε παθιασμένα. Έχω ανοίξει κουτί παγωτού και είχε μόνο κεφάλια ψαριών για να γίνουν σε κάνα μήνα σούπα. Πήγα και ήρθα. Όχι, δεν αξίζει να αλλάξει ψευδόνυμο από Γκερέρο Ροσέ σε ούντο λάτεξ. Να κρατήσει τον Γκερέρο Ροσέ με το οποίο σε μάθαμε και σε αγαπήσαμε. Καλό είναι και το ούντο λάτεξ, αλλά είναι για λίγους. Και επίσης αγαπήσαμε με το πρώτο σου ψευδόνυμο. Ναι. Ναι, το γλυκό που λυπηνιό μα έχει στείλει μια σχολική ιστορία. Λέει, στο σχολείο έχουμε ένα κινητό ηχείο, από το οποίο μέσω κινητού και Bluetooth βάζουμε μουσική τα διαλύματα.
Η διευθύντρια κάθε Παρασκευή ζητά από μένα να επιληφθώ της διαδικασίας. Έφτιαξα λοιπόν ένα playlist αχταρμά πάνω στο τηλέφωνό μου για να ανυψώσω τη διάθεση και το πνεύμα των μαθητών μας με σχοινάδες, μαζού ενδεζού, μακαρένα και λοιπά ανεβαστικά άσματα. Συνέδεσα το κινητό με το ήχο και ξεκίνησα το πρόγραμμά μου με το Let's Get Ready to Rumble. Στη συνέχεια άφησα το κινητό δίπλα από το ηχείο και απομακρύνθηκα, πηγαίνοντας να κάνω πηγαδάκι με τον αδερφό μου και δύο-τρεις άλλες δασκάλες που βρίσκονταν καμιά 40 μέτρα μακριά. Υποσημείωση πρώτη. Στο κινητό μου έχω δύο διαφορετικούς ήχους για τα εισερχόμενα μηνύματα. Για τους κοινούς θνητούς ακούγεται το Take on Me και για τα μηνύματα της γυναίκας μου το Τίνος είναι βρεγυναίκα τα παιδιά του και λαϊδώνει. Υποσημείωση δεύτερη. Ξέχασα δυστυχώς να βάλω στο αθόρυβο τους ήχους κλήσεων και μηνυμάτων. Εκεί λοιπόν που ήμουν απορροφημένο στο πηγαδάκι, αρχίζει να ακούγεται από το ηχείο Λουκιανός. Γιουπηγιά, γεια, γιουπηγιά. Αχάμπαρο, εγώ συνεχίζω να κουβεντιάζω. Πετάει το ρεφός μου, λέει: ρε, τι έβαλες να παίζει. Πέρασαν 2-3 δευτερόλεπτα μέχρι να περάσω από το πάγωμα στην πλήρη συνειδητοποίηση και η κίνηση δόθηκε, ενώ ο Λουκιανός είχε ήδη ρωτήσει δύο φορές τι νοσ ήταν τα παιδιά. Στα πρώτα μέτρα πήγα να το πάω σε κυριλά το τρέξιμο, σε στυλ τζόκινγκ, όμως ο γρήγορος υπολογισμός της απόστασης των 40 τόσων μέτρων και των 20 περίπου δευτερολέπτων που είχα στη διάθεσή μου με έκαναν ως δεύτερο Carl Lewis να αναπτύξω πλήρη ταχύτητα μετά τα πρώτα μέτρα. Διέσχιζα σαν σύμφωνα στην αυλή, φωνάζοντας ταυτόχρονα κάντε άκρη. Και έχοντας παράλληλα το αυτί μου στους στίχους, το να είναι του Γερμαναρά, τελική ευθεία, το άλλο είναι του Μακαρονά, σκύψιμο μπροστά και το τρίτο είναι photo finish τερματισμός volume στο 0. Έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφισης. Ένα πορτάκι παραδίπλα με ρωτάει: τι είναι το τρίτο, κύριε? Την ίδια στιγμή ακούω τη μικρή μου κόρη μαθήτρια στο σχολείο να περνάω μπροστά μου και να τραγουδά και το τρίτο είναι το δικό μας μπιπ το κερατό μας, αγάπη μου γλυκιά. Ωραία, ωραία ιστορία. Ωραία, και την έγραψε ωραία. Πολύ ωραία. Ο Σάμα Γκρινλάντερ λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όλοι μας μετά τα ΣΕΑ περιμέναμε κάποιος να προσθέσει τα ΜΕΑ. Πρέπει να τα προσθέσουν εκεί από τα ΣΕΑ. Δηλαδή να είναι ότι σταματάς, ας πούμε, για φαγητό στα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Ναι. Ναι. Έπρεπε να γίνει θεσμικά δηλαδή. Ναι, να λέγονται ναι. ΣΕΑ ή να λέγεται, ξέρω εγώ, το πρώτο ΣΕΑ, μετά από 50 χιλιόμετρα να λέγεται ΜΕΑ. Ναι. Και μετά ΣΕΑ και ΜΕΑ, ναι. Και ΜΕΑ και ΣΕΑ. Ναι. Αντίστοιχα. Και σκαταφατά κάποια στιγμή. Προφανώς θα έπρεπε. Προφανώς. Ας γράψουμε τουαλέτες στα ΣΕΑ. Σκατάφατα. Ας κάνουμε κάτι να διατηρήσουμε την παράδοση, ρε παιδιά. Σωστό. Εσύ να μου σε βασανίζει, ρωτήσατε αν το τσάι έχει καφέινη. Έχει καφέινη. Ναι. Θες να μάθεις και πόση καφέινη έχει. Νομίζω τεΐνη λέγεται. Είναι παρόμοια με την καφέινη η ουσία αυτή. Και έχει και καφέινη, πρέπει να σου πω. Πέρα από την τεΐνη. Ναι, οκ. Τέλος πάντων. Και ξέρω και πόσο. Έχει 11 mg. Ναι. Άλλη ερώτηση. Τι άλλο. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή κράκα σπαθιά να καταπιούμε. Έλατε. Μεγάλη αλήθεια, στις ουρές υπάρχουν συχνά τύποι ή τύπισες που σε προσπερνούν ελαφρά και στο πλάι, τάχα δεν έχουν σκοπό να σου κλέψουν τη σειρά, όμως ή εκνευρίζεις και καραδοκείς, λέω. Ναι, βέβαια. Και την κλέβουν καμιά φορά, προσπαθούν όντως να την κλέψουν. Όχι την κλέβουν, προσπαθούν. Μετά τις αιχμές του ακροατή που υπογράφει ως ο αληθινός Θεοχάρης και είναι αποφασίζω να δείξω ανωτερότητα και να κατοχυρώσω το αστυνόμο Μπέκαμ εφόσον είναι διαθέσιμο. Κερνούσα νέτο που πλήρωσα 170 ευρώ escort και σκεφτόμουν τον Λουκάκου αν θα έβαζε γκολ το βράδυ σε τελικό Europa με τη Σεβίλη. Λέω Μπελαλέ, παλέ. Περίμενες ενδεχομένως να πληρωθείς το βράδυ για να μπορέσεις να κάνεις απόσβεση στα χρήματα που έδωσες το απόγευμα, ας πούμε, ήταν αυτός ο σκοπός σου? Ξινό πρέπει να σου βγει και τώρα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγει για ξύλο. Λοιπόν, ναι. Κύριε Γιάννη, ναι. Θέλετε να σπιθυρίζω διηγήματα του Πονοδοντοστογεύσκη να κλείσετε ματάκια και να ταξιδέψετε νοητά στο Πετροπαυλόφσκ της αγαπημένης σας Χερσονήσου? Λέει ο Ανωνίμοφ Ανώνυμου από τη Μεγάλο Όνισο. Ο επαναστάτης Μπολσονάρος λέει τελικά τη μεγάλη δίψα μετά την κατανάλωση πιτόγυρων την φέρνει το αναψυκτικό τύπου κόλλα. Σήμερα σαβούριασα τα συνηθισμένα 3 τεμάχια συν μία πατάτες, αλλά ξέχασα να παραγγείλω αναψυκτικό με 1,5 λίτρο νεράκι με μια χαρά. Μάλιστα. Γιατί? Ναι. Γιατί όμως? Ναι, συμφωνείς? Μια χαρά λέω. Με το 1,5 λίτρο νερό. Μια χαρά, ναι. Τι θα διαλέγατε με βάση τη σωματική σας ακαιρεότητα? Τάκλιν από Μοντέρο ή ειδική WRC με οδηγό Μαζέπιν, λέει ο κύριος Βερίκιος. Εντάξει, και σαν εμπειρία το δεύτερο εγώ θα το έκανα, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά είναι... Κοίτα, ας πω, με τάκλιν από Μοντέρο, είτε μπαμπά είτε γιο, κάτι θα σπάσει. Εμείς που είμαστε και αγίμνα, κάτι θα σπάσουμε. Κάτι θα μας μείνει στο χέρι. Κάτι θα πάρουμε στο χέρι. Ένα χιαστό, ένα μηνίσκο, ένα γόνατο, κάτι θα πάρουμε. Με το Μαζέπ 50-50. Εντάξει, σωστό.
σωστό. Είσαι και μέσα, φοράς τη ζώνη 8 σημείων, ξέρω, έχεις 8-18 σημείων που φοράς, είσαι με το κράνος μέσα στο WRC, θέλω να πω, έχεις κάποιες ελπίδες να επιζήσεις. Ναι. Δωματίας Αλμέδα λέει πόσο τιμάει Αλφα το τσίλι που έχει ποστάρει απόσπασμα από live στο Insta τον Σότι να τραγουδάει στην καραντίνα και Β, Μίστη που έχει σχολιάσει με κεφαλαία, ναι Σότι, πάγωσέ μας τα μυαλά. Μήπως ξέρετε αν η καφέινη τσαγιού περνάει στο σπέρμα. Μανουμάκι για χαμίση, για χαμίση, ο παραγωγός τσαγιού της Οκινάουα. Ναι λέω εγώ, η απάντηση είναι ναι, βεβαίως και περνάει. Ναι, θα περνάει. Ναι, περνάει, όλα περνάνε. Ναι. Ναι. Φαντάζομαι τον Τζαούση να πίνει τσάι με ρούφημα και να λέει νομίζω ότι δεν άκουσα και τα 11 mg της καφέινης. Πάρ' το πίσω. Είναι κάποιος που δεν μπορεί να διαβάσει το ψευδόνυμό του και θα πρέπει να το αλλάξει. Έχει στείλει το εξής τρίλημα. Βαϊμάκης Ιεροκήρυκας τον Αύγουστο στην Τίνο. Τσαούσης με Αμάνι Κοράβη στον Βαλεντίνο. Ή Ρήλος ως μεσάζοντας με τα γραφή καπίνο. Εντάξει. Ας δουλέψουμε. Και κάπως είναι η υπογραφή, κάπως οι ωραίοι έχουν χρέη μόνο που δεν μπράβο, είναι χρέη. Ναι, 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 ναι. Αυτό, ναι. Αυτό. Είναι ο Λουκάκο ο Βέλγος Αντώνης Πετρόπουλος. Όχι. 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 Πετρόπουλος είναι καλύτερος. Δηλαδή. Εννοείται. Θες να πεις. Εντάξει, όχι. Για να είμαστε σαφείς σε αυτά που λέμε. Τι σας έχει πιάσει τώρα με την καφέινη και την τεΐνη, πραγματικά. Τίποτα τώρα. Το έστειλε ο πρώτος και. Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη φωσκολική αλήθεια από τον Ανάργυρο τον Μικονιάτη. Στο Καλημέρα Ζωή, ενώ υπήρξαν και σκηνές Νταλκά από το Θεοχάρη, ποτέ δεν είδαμε το Στάθαρο να ρίχνει ζεμπεκιά. Θα αποδυνάμωνε την εικόνα του, εσύ νομίζω. Θα τον αποδυνάμωνε. Τον έκανε θνητό. Mm-hmm. Και δεν ήταν θνητό mm-hmm. στη σειρά. Mm-hmm. Καταλαβες. Η εξήγησή σου ακούγεται λογική. Ναι. Και θα ήθελα να κλείσω. Δηλαδή, έχεις δει ποτέ, ας πούμε, σε ταινία της Marvel τον Captain America να χορεύει ζεμπέκικο? Όχι. Όχι. Έχεις το Thor mm-hmm. που είναι θεός να χορεύει? Όχι. Όχι. Οπότε ναι. Καταλαβες. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε το μήνυμα. Εγώ από όταν άρχισα να σας ακούω, έκοψα καφέ και τσάι γιατί με κρατάει ξάγρυπνη η σκέψη του κυρίου Κώστα. Και η υπογραφή είναι πούτσε τέτοια ώρα. Έπρεπε να το διαβάσει. Ναι, έπρεπε αυτό να το διαβάσω. Ναι, αυτό να το διαβάσω. Γιατί? Γιατί με αλφαγιώτα είναι. Το αλφαγιώτα. Το ρέχουν πέι, δεν θε να το διαβάσει. Τώρα γιατί το είπε. Τώρα γιατί το είπε. Τώρα γιατί το είπε. Γιατί τι είπα εγώ. Γιατί εκείνο το γράφει επιστημονικά το είπε. Ενώ αυτό τι είναι δηλαδή. Αυτό δεν είναι επιστημονικό. Ωε, ωε. Δεν είναι επιστημονικό. Είναι για να μεσολαβήσει ο θείο από το σουρού. Αυτό είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πάνοτσου, ευχαριστούμε Τάκη Μπουλή, ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς, Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.